Καλησπέρα! Ένα Σάββατο, πώς είστε? Κρύωσα λίγο. Λίγο. Κρύωσα πολύ αυτή την εβδομάδα. Και... να ανάψει τηλεθέρμανση. Θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ με μου και στα θέματα. Εσύ θα θες να ανάψει? Ναι, δεν θα ανάψει. Έχεις τζάκι? Όχι. Έχεις σόμπα? Ούτε. Έχεις air condition? Ούτε. Έχεις θερμοκουβέρτα? Ούτε. Πώς την παλεύεις μια εβδομάδα τώρα? Κρύωσαν και τα σπίτια. Ακόμα αντέχεται. Αλήθεια, λες τώρα. Σήμερα ήταν λίγο ζόρικα, να. Εντάξει τώρα, σε έκτακτη ανάγκη. Σήμερα έβγαλε και λίγο ήλιο. Πριν δύο χρόνια, από ό,τι ήταν πάλι περίοδος τέτοια, είχα πάρει θερμοσυρευτή, πώς είναι το ηλεκτρικό. Αυτό έχω. Έχεις δηλαδή αυτό το ηλεκτρικό το σωματάκι, το έκαψες? Φέτος όχι, ακόμα. Νωρίς. Ακόμα, νωρίς είναι. Έχουμε άλλες 10 μέρες, 8. Λιγότερες έχουμε. Έχουμε ρεπορτάζ για το πότε θα ανοίξει τηλεθέρμανση στην Κοζάνη. Μην νομίζετε, και εμείς πιέζουμε για να ανοίξουν λίγο νωρίτερα. Φυσικά όλα γίνονται σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ, οπότε δεν είναι εκεί καθόλου εύκολο να πιεστεί. Η ΔΕΗΑΚ θέλει, ο Δήμος θέλει, η ΔΕΗ μπορεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής, θα μείνετε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολύ γλυκά λόγια και τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα και για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Και τι έχω. Σε άλλη εκπομπή έχω έρθει. Δεν σου λένε εσένα για την εκπομπή? Σε άλλη εκπομπή έχω έρθει. Τι σου λένε εσένα? Γλυκά λόγια λίγο. Πάρα πολύ γλυκά λόγια. Εμένα μου στέλνουν και στο Instagram και παίρνουν και τηλέφωνα. Ανεξάρτητα με το διαγωνισμό, δηλαδή. Παίρνει και κόσμος που απλώς θέλει να σου λένε καλά λόγια και γλυκά λόγια. Για σένα. Για μένα και καλά. Για σένα. Εγώ πληγώθηκα στην προηγούμενη εβδομάδα που ο Βελβεντός αγαπάει Πιάτσιο. Εγώ βλέπω. Πληγώθηκα πολύ. Εμένα δεν μπορεί να με αγαπούν τα Σέρβια, ας πούμε. Να πας να φας και εσύ στην Ανά, όπως πήγα εγώ την Κυριακή. Έλα, πάω στην Ανά εγώ συχνά. Έχει παράπονο, είναι Ανά. Έχει καινούρια πιάτα. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Δηλαδή. Γιατί κάθε φορά που πάω στην Ανά. Έχει ένα πολύ ωραίο καινούργιο μοσχάρι φιλέτο λεπτό. Με σώσ έτσι και. Ναι. Και πάρα πολύ ωραίο και πουρέ. Καταπληκτικό. Και ελαφρύ σχετικά, δεν είναι. Ναι, άμα είναι μοσχάρι. Ναι. Είναι για εμάς της διέτης. Τι ωραίο, φοβερό είναι αυτό. Δεν κάνει να πούμε τη μάρκα, νομίζω. Πολύ ωραίο μπλουζάκι φοράει, τον είδες. Πολύ περίεργο. Είναι ακριβώς ο Παναγιώτης. Απ' τη μία είναι teddy bear και απ' την άλλη είναι scary. Ναι. Λοιπόν, σας έχουμε εξαιρετικό δώρο, γιατί ξέρει ποιος είναι κοντά μας και αυτή την εβδομάδα. Το υπερκατάστημα παπουτσιών Πάπιστας και το online store του Πάπιστα. Και επειδή είναι κρύο, έτσι έχει αρχίσει και φθινοποριάζει και επειδή δεν έχει και 9 ημερό, φροντίσαμε να σας κάνουμε ένα πάρα πολύ επίκαιρο δώρο. Μία κορυφαία, άλλη μία κορυφαία συνεργασία του Πάπιστα με μία εξαιρετική μάρκα, τα παπούτσια της Walt Disney, είναι κοντά σας και ορίστε, Cars. Έχουμε 30, κάτσε να θυμηθώ, 33 και 32 νούμερα παντουφλάκια. Εννοείται ότι θα το πάρετε μαζί με την τζαντούλα που είναι από πίσω. Είναι υπερδώρο για τους γλυκούς μας μικρούς φίλους της εκπομπής και για να κάνουμε χαρούμενες τις μαμάδες και τις γιαγιάδες και τις νονές και τις θείες, γιατί όχι, ξέρω εγώ από αυτά. Τηλεφωνείτε στο 95437 μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εγώ φοράω ένα υπέροχο μποτάκι καινούρια κολεξιών. Δείξτε το Χρήστο. Τα καινούρια, η καινούρια συλλογή του Πάπιστα απλώς δεν παίζεται. Εγώ που πάω συχνά δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω πάντοτε. Πηγαίνετε, κάντε την εισαγορά σας νωρίς, γιατί θα φύγουν σαν ζεστά ψωμιά. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, γιατί είναι εκεί οι τιμές πολύ ιδιαίτερες. Και φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ το BSB για το υπέροχο φόρεμα, κιμονό παύλα φόρεμα. Η καινούργια κολεξιόν επίσης της BSB είναι κορυφαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σύγχρονο κοσμηματοπολείο Τύρο Δήμος στο κέντρο της Κοζάνης. Michael Kors νομίζω φοράω σήμερα. Είναι όλα τους υπέροχα. Θα τα φορούσα πολύ άνετα σε μια έξοδο. Ο Παναγιώτης έχει πολύ ωραίες ιδέες για εξόδους σήμερα, θα μας πει, για εμβολιασμένους και εμείς. Εμβολιασμένους και εμείς, όπου. Με Rapid δεν μπορούμε να μπούμε. Όχι. Όξο. Α, έξω πού θα πας αυτό το γύρο? Να σου πω κάτι. Εγώ περίμενα να πω τα τέτοια μου και μετά θα σου πω ότι εγώ είδα κόσμο έξω χθες. Εγώ δεν μπορούσα ούτε μέσα να σταθώ και κόσμος έξω ήταν αυτό. Και φυσικά, πώς να μην ευχαριστήσω το Nail It για την περιποίηση των νεκρών μου και όλα μου τα κορίτσια εκεί τα οποία αγαπώ εξαιρετικά. Το μελιτζάνι είναι πολύ μόδα, λέει. Θα σας τα πούνε εκεί που θα πάτε. Και φυσικά, Λένα Ταρνανίδου, διαχρονική αγάπη, γιατί αν θες κομμωτήριο, μία είναι η επιλογή σου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
στούντιο Χερλένα Ταρανίδου, εννοείται. Και φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μου και με τιμή φίλη μου Έλλη Θεοδωρίδου, γιατί αυτό το χέρι και αυτό το μακιγιάζ, μόνο ο άγγελός μου η Έλλη Θεοδωρίδου μπορεί να το πετύχει. Σας αγαπώ πολύ. Λοιπόν, είπες επίκαιρο δώρο. Ναι. Και νόμιζα χαλβά θα έχουμε. Πω, πω, τι είπες τώρα. Ναι, γιατί είπες... Πολύ πληγώνομαι που δεν έχουμε 9 ημέρων. Για δεύτερη. Δεν θα δεύτερη, με πας δηλαδή σήμερα στα Σέρβια στο 9 ημέρο να φάμε κεμπάπ από την Καστανιά. Θυμάσαι ρε Παναγιώτη που πηγαίναμε. Σε κουβέντες αυτές τις ώρες. Δεν είναι δηλαδή... Θα πηγαίναμε και όμως γυρνάζει ο κύριος Μουκουβάλας, ο κύριος Ελευθερίου. Εσένα. Ε, τι να σε κεράσουνε. Τι να σε κεράσουνε. Τι θες να σε κεράσουνε. Δεν είμαι σίγουρη ότι άμα πας από το καταφυγιώτικο. Εγώ και εσύ άμα πάμε εκεί θα μας κεράσουνε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Δεν νομίζω. Είμαι σχεδόν βέβαιη για το αντίθετο. Αλλά τέλος πάντων πολύ ωραία περνούσαμε τότε. Γιατί και στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη δεν πηγαίναμε μαζί. Και στην οικογενειακή ποτέ στην Κοζάνη. Κοζάνη δεν πηγαίναμε μαζί στο 9 ημέρο. Πηγαίναμε μεσημέρι με την παρέα. Ναι. Παρέα μόνο. Άντρο παρέα. Ναι, πηγαίναμε, τρώγαμε και φεύγαμε μεσημέρι. Βράδυ. Τι σπάνι. Μέρα. Δευτέρα συνήθω ή Τρίτα, αλλά μεσημέρι, δύο στην κορυφαία μέρα, ρε Παναγιώτη, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Μεσημέρι πηγαίναμε. Δύο μεσημέρι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Αρκετό, όχι εντάξει πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, μου είχε λείψει ένα στριμποχτό, θυμάσαι. Δευτέρα απόγευμα. Βραδάκι μάλλον, εκεί που κλείνουν και τα φροντιστήρια και τα λοιπά, και λες πάω 9 ημέρο και στριμπόχνεσαι και κάποια στιγμή σε πιάνει αυτό που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Παλαιότερα, παλαιότερα καλά χρόνια. Όσοι έχουν αγοραφοβία, που καταλαβαίνουν πολύ, στριμποχνώσουν τόσο που νόμιζες ότι θα φύγει το μπουφάν από πάνω σου. Ωραίες εποχές. Και αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που ρωτάνε αφού γίνονται λαϊκές, λένε, γιατί δεν γίνεται εμπορπανηγυρί στις περιοχές, στο αμύντιο, στο αρρωστικό. Που έγινε μεγάλο ζήτημα στο αρρωστικό. Τώρα ρε παιδιά, πώς να γίνει. Στην Κοζάνη, τέλος πάντων, στα Σέρβια. Πώς να γίνει. Ορθώς. Άλλο πράγμα οι λαϊκές που γίνονται οι έλεγχοι, ξέρεις κτλ. Και άλλο πράγμα αυτή η κλίση. Αυτό το πράγμα που σας περιέγραψε η Ρίτα έτσι πολύ εύστοχα. Παιδί μου, να μην μπορείς να. Δηλαδή να είσαι σημειωτών για πολλή ώρα. Ίσα-ίσα, γιατί η νεολαία αυτό που επιθυμούσε πάντοτε είναι απλώς να φτάσει στο Λούνα Πάρκ. Ναι. Αν δεν ήθελες να ψωνίσεις, δεν πηγαίνεις Δευτέρα απόγευμα. Ψωνίσεις, δεν μπορείς να περπατήσεις. Για σας που θυμάστε το 9 ημέρο. Υπάρχει και η εναλλακτική σκέψη διαφορετική. Ναι, 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 που λέει ναι, ότι. Τι θέλω, μ' αρέσει. Τα εμπορικά καταστήματα της Κοζάνης που περνούν δύσκολα κερδίζουν επειδή κερδίζουν. Εντάξει. Τώρα πάντως ενισχύονται κάλτσες, παντούφλες, πιτζάμες, Παναγιώτη. Δεν θα τα πάρει από το 9 ημέρο. Θα τα πάρει από τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, βέβαια, ερχόταν χιλιάδες κόσμου στην Κοζάνη, οπότε ειδικά καφέ, μπαρ και τα λοιπά, δεν υπήρχε και μια σχέση. Ναι, που δεν είναι κακό, μια σχέση. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Ένα πράγμα θα ευχηθώ του χρόνου να έχουμε 9 ημέρο. Πραγματικά μου έχει λείψει πάρα πολύ. Είναι δύο χρόνια. Αυτό είναι ο δεύτερο χρόνο χωρί. Δεύτερη χρονιά σε ρί. Δεν έχει μείνει πιτζάμα, ρε παιδιά, δηλαδή. Πώς θα γίνει. Πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει, δουλεύουν τα μαγαζιά όμως τα πιτζαμάδικα σε εσά. Τα πιτζαμάδικα, τα ισορουχάδικα. Ναι. Έτσι, δε φυσικά... όμως αυτό χαλβά τρως, εσύ κάνεις. Δεν κάνω 9 ημεριωτικό. Τρως. Τρώω, άμα βρω, τρώω. Έχω γεμίσει τα χαρακολαστή της Κοζάνης και φυσικά είναι οι κουκυρές οι Κοζανίτισες. Κάνουνε. Και Πέριξ, Σέρβια, Τσαρτσαμπάς τέλος πάντων κτλ. Δες εδώ όπως η κυρία Παναγιώτα Καρακούλα. Είναι από τη σελίδα Κοζανίτικα Μαγειρέματα. Υπάρχει τέτοια σελίδα στο Facebook. Ναι. Για να βάζουν. Είναι Θεοφαροπούλου πάλι. Α, η Αναστασία μου, η γλυκιά. Να δούμε τη φωτογραφία. Έτοιμος ο χαλβάς, μιας και πλησιάζουν οι μέρες. Ζεστός, ζεστός. Ωραίος το χωρίς αμύγδαλα, γιατί δεν αρέσουν στα παιδιά. Ούτε σε μένα αρέσουν τα αμύγδαλα. Έλα, αλήθεια λες. Ναι, άρα προτιμώ έτσι όπως είναι η κυρία Καρακούλα, να μας βλέπετε. Στείλτε κάτι. Ένα κομμάτι, ναι. Άμα έχει περισσέψει δηλαδή, γιατί τον βλέπω πολύ κρέχτο, πολύ αφράτο. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό τώρα τέτοια ώρα να μου δείξει χαλβά. Τι εννοείς? Γιατί τώρα θέλω. Αυτές χαλβά. Και δεν είμαι και έγκυος. Φανταστείτε. Τόσο ζαχαροπλαστία που μας βλέπει κανένας. Φέρτε ρε παιδιά ένα χαλβά έτσι για τη μέρα, για το καλό, για το 9 ημέρο. Στείλτε ένα χαλβά, εγώ τα τρώω τα αμύγδαλα. Αμύγδαλα ή καρύδια, δεν θυμάμαι. Αμύγδαλα. Συνήθως εγώ εντάξει, τώρα και αμύγδαλα να είναι. Όποια καλή κυρία εδώ στη γειτονιά έχει κάνει. Ας φέρει ένα ταπεράκι, κρίμα είμαστε εργαζόμενα παιδιά. Στη Φουρέιρα, συγγνώμη. Στη Φουρέιρα. Στη Φεραίρα δώσαν χαλβά χθες εκεί στην περιφέρεια καθόλου. Δεν ξέρω, εσύ πήγες. Δεν πήγα εγώ. Ούτε εγώ πήγα. Ζήσε Δέσποινα. Α, τέλεια. Δέσποινα, βάλε μια χαλβά. Δέσποινα. Την κεράσατε τίποτα την γυναίκα ή όπως ήρθε έφυγε. Μόνο πίκρες την κεράσατε και συνθήματα. Ελίζα Φεραίρα. Την κεράσατε τίποτα, τη Φουρέιρα χθες. Έφαγε η Φεραίρα χθες. Όχι. Δεν ξέρω αν έφυγε κάτι στο πέλαγος. Την πήγαν στο πέλαγος. Ποιοι την πήγαν.
Ο Περιφερειάρχης. Πριν, πριν, την, ναι, πριν ναι. την Περιφέρεια ναι, την πήγαν ναι. στο Πέλαγο. Μετά τους στον ΑΙΣ. Ποιοι πήγανε. Στις 2, εγώ μεταφράζω γιατί δεν φοράς μικρόφωνο. Γύρω στις 2.30 πήγαν στο Πέλεγο. Και ενώ ήταν η συνέντευξη στις 3, αργήσατε. Ντροπή τους. Προφανώς τους άρεσε πάρα πολύ. Και ποιοι πήγανε στο Πέλεγος. Ο Περιφερειάρχης πώς πήγε στο Πέλεγος, έξω κάτσανε. Σε ημιπαίθριο. Σε ημιπαίθριο. Γιατί μου, τι είναι πώς πήγε. Εμβολιάστηκε! Όχι. Τότε γιατί το λες έτσι, τι πώς πήγε, επιτρέπεται να πει. Και άμα έρθει ο Μητσοτάκης τώρα σε κανένα μήνα που είπα να φάνε, πού θα. Όξο, στον Ουβρό που λέμε και στην Κοζάνη. Και άμα έχει κρύο Νοέμβρη. Όξο, όξο. Όταν ξεκίνησε να βρέχει, φύγανε. Κρίμα οι άλλοι. Δηλαδή ήταν με την μπουκιά στο στόμα και επειδή έβρεξε και ο Κωσαπίδης δεν μπορούσε να μπει μέσα. Τι κρίμα. Πάντως μπράβο που πήγαν στο Πέλαγο. Έχουμε εξαιρετικές ταβέρνες και εστιατόρια στην Κοζάνη. Το Πέλαγος είναι μία από αυτές. Ήθελε ψαράκι, ήρθε στη Δυτική Μακεδονία και ήθελε ψαρί. Κατάλαβε που ήρθε. Τι θα κάνουμε για πράκια. Κατάλαβε που ήρθε. Δεν πήγε ακόμα κάτι. Γιατί και Παρασκευή. Εμείς το μόνο θαλασσινό που έχουμε στην περιοχή είναι αλάτι. Παρασκευή. Κασαπίδης. Κρέας δεν τρώμε. Κρέας, σωστά. Δεν τρώμε. Άσε που όπως είπε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Φοβερό ρεπορτάζ εδώ, τα πάντα. Τηρεί την νηστεία η Φεραίρα. Καθολικό, καθολική άλλα, δεν έχει σημασία. Και επειδή η φιλοξενούσα αρχή νηστεύει και καλά κάνει μαζί του, θα νηστέψει και η ομιγυρή. Ναι, αλλά. Δεν τις μπορώ αυτές τις καταπίεσεις. Κάτσε εσύ. Εδώ της ανέφερε και την Παναγία την Γρηγοροκάτη. Δεν θυμάμαι. Γοργοϊπίκο, βρε Παναγιώτη μου, Γοργοϊπίκο. Είναι και γρηγορούς αρέσει. Κοίτα, είναι και πολλές. Είναι η Παναγία, η Γρηγοροϊπίκο. Γιατί την ανέφερε, πώς τη μετέφρασαν. Πώς τη μετέφρασαν. Γοργοϊπίκο. Σταμάτα, βρε. Fast track. Παναγιώτη, ντροπή σου. Γιατί την ανέφερε. Εκεί, όπως το ρεπορτάζ εδώ, κάποια στιγμή. Α, έκαναν το σταυρό τους πριν φάνε. Όχι, όχι εκεί. Πού ξέρεις ότι δεν έκαναν το σταυρό τους πριν φάνε. Κανονικά θα το έκανε. Αυτό τώρα, δεν ξέρω. Στην περιφέρεια, τι δουλειά είχε με τα λιγνητική η Παναγία Γοργοϊπίκος. Να βάλει το χέρι της για να γίνουν γρήγορα όλα τα. Ναι, επειδή ήταν χθες η μέρα της, ήταν η ορτή. Και είπε ο κ. Κασαπίδης ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία. Λέω ότι είπε ο Ζης χθες στο δελτίο, αν τα θυμάμαι καλά. Οπότε λέει σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία. Γιορτάζουμε την Παναγία την Γρηγοροϊπίκο. Γοργοϊπίκο. Αν είναι αυτή, δεν ξέρω αν γιορτάζουμε τη συγκεκριμένη. Ή καμιά Γρηγορούσα. Όχι, Γρηγορούσα σίγουρα δεν είναι. Γοργοϊπίκο, εντάξει. Αλήθεια, ρε Παναγιώτη. Και τώρα δεν ξέρω πώς το μετέφρασαν, τι κατάλαβε, τι σκέφτηκε η Πορτογαλία. Πήγε και κανένα Μητροπολίτη. Αυτή πάνε άλλες ώρες στην περιφέρεια. Τι ώρες, ποιος πάει στην περιφέρεια. Παπάδες, Μητροπολίτες. Αλήθεια λες. Πού το εγώ ξέρω. Ξέρω. Για πες, πήγε ο Μητροπολίτης. Ποιος από όλους, έχουμε Μητροπολίτες. Πάνε Μητροπολίτες. Γενικά, έχουν παπάδες που επισκέψε και καλώς κάνει. Καλά κάνε, ρε παιδί μου, Θεού άρξαστε. Ναι. Τι συζητάνε για τα αναπτυξιακά. Διάφορες θέματα. Για τον μοναστηριακό τουρισμό, ξέρω εγώ. Μοναστηριακό τουρισμό. Θρησκευτικό, αλλά κυρίως μοναστηριακό. Αυτό που ο Παναγιώτης πάντοτε ξέρει τις επισκέψεις στην περιφέρεια, λίγο αντρελαίνει, έτσι. Δηλαδή η κάμερα έχει βάλει, έχει πολύ καλό καρφί εκεί μέσα. Καλά κάνει. Εντάξει, δουλίτσα μας. Ναι, ελπίζουμε και το κοινό. Έχεις και σε άλλους φορείς. Δηλαδή ο Μαλούτας τα μεσημέρια που είναι, ξέρεις. Και το καινούργιο γραφείο τύπου της περιφέρειας θα μας ενημερώνει. Ούψ, μου ξέφυγε. Έχει καινούργιο γραφείο τύπου περιφέρεια. Μου ξέφυγε. Το Βαγγέλη δεν έχει. Και το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι. Είναι και προστέθηκε συνάδελφος. Έτσι μαθαίνω. Άνδρας. Γυναίκα. Την ξέρουμε. Γυναίκα. Όμορφη. Κατάγεται από την περιοχή, από το χωριό του Ελισπούντα, δεν κατάλαβα. Άντε, ωραία, μαγιά, μαγιά. Ναι, είναι. Την ξέρω εγώ. Είναι τυρ. Τι τυρ, τροχή και τυρ, ας πούμε. Όχι, τυρ είναι το διεθνές. Τα που πηγαίνουν τα φορτικά έξω. Ναι, αυτό, τροχή είναι και τυρ που λέμε, ξέρω είναι τι. Είναι στην αργό, ξέρεις τυρ. Ξέρω τι είναι το τυρ, παιδί ναι. μου. Είναι. Γι' αυτό δεν θέλω να πω όνομα ακόμα, γιατί εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Καλορίζικη. Ούτε και κατάλαβα ποια λέει. Ναι. Δεν αφορά και τον κόσμο τώρα, θα μου πει αυτό. Φάγαν καλά. Πάγανε πάρα πολύ καλά και το μενού τους βασιζόταν σε τοπικά προϊόντα. Τοπικά προϊόντα. Όχι τσιπούρες και. Όχι τσιπούρες, τι είναι. Τοπικό προϊόν, η τσιπούρα δεν έχουμε εμείς τσιπούρα πελάγους. Τι λες τώρα. Τσιπούρα αρίδα. Τσιπούρα από αρίδα. Φρέσκο ψαρεμένη. Κρόκο. Έχει ωραία όμως το Πέλαγο. Τα υποστηρίζει αυτά. Όσο έχουμε ακόμα κρόκο, να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ. Γιατί είμαστε την Ανοβρία που κάναμε το ρεπορτάζ. Άρα φάγαν ή πιαν τα πέρασαν καλά. Ποιοι ήταν στο τραπέζι, η Φεραίρα, κάποιος συνεργάτης της, ο Περιφερειάρχης, ο Παπαθανάσης, ο Υπουργός, ο Μουσουρούλης φαντάζομαι. Δεν ξέρω τώρα, και κάποιοι άλλοι. Και κάποιοι άλλοι από την περιφέρεια. Κανένας σαν την Περιφερειάρχης ήταν. Τώρα ήταν ο κύριος Τσιούμας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο κύριος Κιάνας. Ο κύριος Κιάνας. Αυτός ο αρμόδιος.
Α! Για το δίκαιο μετάβαση. Τώρα θυμήθηκα ποιος είναι. Ναι. Α, πήγε. Αυτός είναι καθήλυνα αρμόδιος, τι διάλογο. Γιατί είναι αυτός καθήλυνα αρμόδιος? Αυτός είναι για τη δίκαιο μετάβαση. Αφού έχει άλλη αντιπεριφερειάρχη ενέργειας. Δεν είναι. Είχε οριστεί, όπως εξήγησε ο Ζήσης, στο δελτίο ότι ήταν καθυπόδειξη Αθήνας και Ευρώπης να οριστεί ένας αντιπεριφερειάρχης που ασχολείται μόνο με αυτό το αντικείμενο. Καλά, όχι ότι όλοι οι αντιπεριφερειάρχες που ασχολούνται με αντικείμενα έχουν κιόλας. Αυτό ακριβώς. Τι σημασία έχει? Εμείς για το Γεύμα μιλάμε. Επίκειται και ένα σχηματισμό σε κάνα μήνα. Να δούμε τι θα μείνουν. Ανασχηματισμό στην περιφέρεια και σε όλους τους Δήμους. Αλλάζουν ακόμα οι σκέψεις του Κασαπίδη, μαθαίνω συνεχώς. Ωραία, να κάτσε να το σκεφτεί με ψυχραιμία, με ωριμότητα, έχει χρόνο. Ο Σιρή στον παρόδο έπλεξε τον κόμιο του Ηλία το Παλίδη στο θέμα που μόνο το αποκάλυψε νομίζω. Για τα ΤΕΒΑ και μια σύσκεψη που έγινε πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα πάρουμε επιπλέον χρήματα. Όχι, δεν θα πάρουμε επιπλέον χρήματα στα ΤΕΒΑ. Θα διπλασιάσουμε το ποσό μας στα ΤΕΒΑ. Σε δική εξέλιξη. Η επιστημική βοήθεια είναι αυτή, τα ΤΕΒΑ, για όσους δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, είναι χρήματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία εμείς σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Όλη η Ελλάδα, έτσι. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, κάθε τόσο δίνονται προϊόντα πρώτης ανάγκης. Φέτα, κρέατα και άλλα είδη ανάγκης. Αντιλαμβανόμενοι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι διάγουμε μια πολύ δύσκολη εποχή και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει ούτε τα βασικά, οπότε θα πρέπει να στηριχθεί μέσω των ΤΕΒΑ. Υπήρχαν, λέει, προβλήματα και ήταν εξαιρετικά μπερδεμένο το πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας στο προηγούμενο διάστημα, γιατί η περιφέρεια το διαχειρίζεται και οι Δήμοι συνεργάζονται για τη διαχείριση των προϊόντων που μοιράζονται. Αλλά, λέει, τα καταφέραμε, τα ξεμπερδέψαμε και τώρα θα διπλασιάσουμε το ποσό που θα πάρουμε. Αυτό σημαίνει ότι διπλασιάστηκαν και οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη? Δεν το γνωρίζω. Δικαιούχοι δηλαδή. Δεν το ξέρω αυτό. Ή θα πάνε περισσότερα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Πρέπει να το ρωτήσω. Ή αυτοί που ήταν, αυτοί είναι και θα παίρνουν περισσότερα, χαρά μεγάλη. Αλλά όχι να έχουν διπλασιαστεί και οι δικαιούχοι. Που σημαίνει ότι οδεύουμε σε μια φτώχεια. Προσπαθώ να το ερμηνεύσω λίγο πολιτικά και αυτό που λέγαμε πριν για τον ανασχηματισμό. Ότι τα καλά λόγια Κασαπίδη για τον Τοπαλίδη ίσως σημαίνουν ότι θα θέλει να διατηρηθεί στη συγκεκριμένη θέση, να τον πάει σε κάποια άλλη θέση. Ερμηνεία είναι αυτή, έτσι. Θεωρητική. Ναι. Έτσι. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Κασαπίδη, ας πούμε, να λέει το ίδιο και για άλλους αντιπεριφερειάρχες. Έχεις ακούσει τον κύριο Τοπαλίδη να λέει ο Χαμάν που θα πάω μετά? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τοπαλίδης δεν καίγεται. Δεν είναι από αυτούς που καίγονται να βγουν να μείνουν. Αυτό. Ενώ υπάρχουν αντιπεριφερειάρχες που καίγονται να παραμείνουν ή στην ίδια ή σε κάποια άλλη θέση. Μην τύχει δηλαδή και δεν είναι αντιπεριφερειάρχες και δεν έχουν οφίτσιο. Υπάρχουν τέτοιοι. Αμέ. Γιατί ξεφωνάει? Υπάρχουν. Ναι. Θα μου πεις και ποιοι είναι. Πάμε σε άλλο θέμα. Τι έφαγε η Φερέιρα? Καλύτερο αυτό. Τίποτα άλλο για το μενού? Όχι. Γλυκό είχε? Μωρέ, Δέσποινα, μισό ρεπορτάζ έφερε. Στο πέλαγος και γλυκό. Παιδιά, στο πέλαγος συνήθως τα γλυκά είναι λίγο περισσότερα τα πιάτα από αυτά που έχεις φάει. Από τα λιμυρά. Εντάξει, δηλαδή. Ναι, όντως. Οπότε σίγουρα κάτι θα έφαγε, αν και Παρασκευή. Εντάξει τώρα, για κρέας πάμε. Τώρα λίγο γαλατάκι εκεί σε κάνα. Κάνα χαλβά. Ναι. Δεν ξέρουμε τι έφαγε από γλυκό πάντως. Εντάξει. Όταν ήρθε στην περιφέρεια, αργοπορημένη κατά μία ώρα, ήταν έτσι λίγο ευχαριστημένη. Ήρθανε χαρούμενοι, άρα είχαν πιει και κανένα ντόπιο κρασί. Όλα καλά. Και οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Ναι, βάλε λίγο voice over. Και οι άνθρωποι που ήταν εκεί από τις 2,5 ώρα, μέσα στη βροχή και το κρύο, και περίμεναν να έρθει για τη διαμαρτυρία. Και πολύ φυσιολογικό και πολύ αναμενόμενο. Πολύ αστυνομία, παιδιά όμως. Και πολύ αστυνομία. Τους έφαγε το κρύο και τα γιάζει και οι άλλοι έτρωγαν και έπιναν. Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό. Πόσα άτομα ήταν περίπου στη διαμαρτυρία, έτσι, εσύ που τα είδες από κοντά? Οι διαμαρτυρόμενοι στην αρχή ήταν λιγότεροι από τους αστυνομικούς. Λιγότεροι από τους αστυνομικούς, αλλά μετά. Δηλαδή ήταν 200 άτομα. 80 άτομα. Ήου. 80 και για μένα ήταν μια καλή είδηση. Μια χαρά έτσι. Μπορείς να ανοίξεις πόρτες λίγο πιο έτσι, γιατί τρομάζω. Θα μείνω καμιά ώρα. Ναι, έχει κολλήσει λίγο η εικόνα. 80. Με δεδομένες τις συνθήκες, νομίζω ότι. Ήτανε καλά. Εντάξει. Δεν είμαστε στο 2011-10 πότε ήταν που ερχόταν ο ΓΑΠ απλά για να ξαγγείλει φωτοβολταϊκό και ο κύριος Καραλευθέρης και εσύ αυτό, ο κύριος Μανέχης τα λοιπά, κάνανε τα επεισόδια τότε και τρέχανε να σπίτουν με τα. Από την άλλη μεριά, από την κάτω μεριά, από τον Άγιο Γιώργη. Ήταν οι κουκουέδες, οι αριστεροί και από την από πάνω μεριά ήταν οι Νεοδημοκράτες. Παιδιά, τότε έπεφτε ξύλο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Θεοχάρη, τον στρατηγό τότε.
Πραγματικά ερχόταν στα χέρια με, για να τους χωρίσει, όχι ότι πάλευε ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση, αλλά υπήρχαν και πολύ σκληρά επεισόδια. Τώρα ήταν πιο cool η κατάσταση. Ήταν εκεί εργατικό κέντρο, Σπάρτακος, Ένωση ήταν. Άλλοι. Εργατικά σωματεία τη ΔΕΗ. Εργατικό κέντρο, ναι. Καμιά γουνταριά δηλαδή και φώνασαν συνθήματα. Okay. Η κυρία Φερέιρα πέρασε, τους άκουσε, τους χαιρέτησε κτλ. Και ξεκίνησε η σύσκεψη. Σαν να ρώτησε μετά η κυρία Φερέιρα τι είναι, κύριοι, για φωνάζουν, γιατί με κράζουν. Και έβαλε τη μάσκα της και είπε: Κυρία, σου λέει, ναι. Ο Μουσουρούλης και ο Παπαθανάσης που καταλάβαιναν γιατί ήταν στη γλώσσα τους, δεν γύρισαν να κοιτάξουν. Α, αυτά είναι. Ωραία. Ίσως είτε και από τα κρασιά να υπήρχε μια ζεν κατάσταση. Εντάξει, πόσο θα ήπιαν, σύσκεψη είχαν οι άνθρωποι, αλλή μόνο. Τι μας είπε η Φερέιρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Δέσποινα για το παραπολιτικό της. Η Φουρέιρα ή ο Μποτία. Ο Μποτία. Τι μας είπε η κυρία Φερέιρα. Τι μας είπε. Η κυρία Φερέιρα, η οποία ήρθε χθες, να πούμε σε όσους δεν παρακολούθησαν, εσείς οι ελάχιστοι που δεν είδατε χθες το δελτίο ειδήσεων του Top Channel, πραγματικά οι ελάχιστοι που δεν το είδατε, να σας πούμε ότι είναι η Ευρωπαία Επίτροπος για τις μεταρρυθμίσεις. Και επειδή αυτό που συμβαίνει. Συνοχής και μεταρρυθμίσεων. Επειδή αυτό που συμβαίνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία με την αλλαγή του μοντέλου του ενεργειακού εντάσσεται στην δική της σφαίρα επιρροής και στη δική της δουλειά να ασχοληθεί, ήρθε να δει από κοντά, το πρωί πήγε και στον Ναής Αγίου Δημητρίου, σε ποιον Ναής πήγε? Στον Ναής Αγίου Δημητρίου, είδε την κατάσταση, είδε τι υπάρχει και άκουσε τους τοπικούς φορείς για το πού θέλουν να το πάνε αυτό το μοντέλο. Στη σύσκεψη εκτός όλων των εμπλεκομένων φορέων της περιφέρειας, προφανώς ήταν παρόντες και οι ενεργειακοί δήμαρχοι, οι οποίοι μίλησαν και εξέφρασαν και εκείνοι τους προβληματισμούς κτλ. Δείχνε πλάνα, αν θέλεις, λίγο Χρήστο, από τις συσκέψεις μέσα voice-over. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από δημάρχους, να πω την αλήθεια. Να υπενθυμίσουμε την κυρία Φερέιρα, την οποία βλέπετε σε πρώτο πλάνο, συνόδευε και ο κύριος Παπαθανάσης, ο αρμόδιος υφυπουργός, και ο κύριος Μουσουρούλης, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το σχέδιο της μεταλλευματικής στη Δυτική Μακεδονία. Πώς το είδες γενικώς, Παναγιώτη, πώς το σχολιάζεις? Ωραία επίσκεψη της Φερέιρα. Έγινε λίγο πιο σοφή. Έμαθε και ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σκοπεύει να διαδραματίσει ένα ρόλο σημαντικό και στην επόμενη ημέρα. Τι θα πει, το έμαθε? Γιατί πότε θα το μάθαινε? Δεν το γνώριζε. Και δεν γνώριζε ότι έχουμε κέντρο, Πανεπιστήμιο, τι? Δεν τα γνώριζε όλα αυτά. Για τότε το καλά έκανε και ήρθε. Αυτό. Ήταν και ο Πρίτανης. Βεβαίως. Τι είπε? Και δηλώσει. Της εξήγησε τι ακριβώς είναι το Πανεπιστήμιο, πόσες σχολές έχει, πόσα τμήματα και ποιο ρόλο καλείται να παίξει. Οι εισηγήσεις δημάρχων των ενεργειακών δήμων, μόνο αυτοί ήταν παρόντες, και του κ. Θοδουλή ήταν σύντομες, περιεκτικές. Ξεχώρισε ίσως του κ. Πλακεντά που είπε ότι χρήματα υπάρχουν όντως και θα υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι αν θα υπάρξουν άνθρωποι να τα αξιοποιήσουν. Και η ατάκα του ότι το να είναι σαν να πάτε λέει, στο Φάρο, τουριστική περιοχή η Πορτογαλέζικη, και να του πείτε ξαφνικά ότι τελειώνει ο τουρισμός. Παρομοίασε την περιοχή. Για να το φέρει στα μέτρα τη. Εγώ μπορώ να πω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσω κάποια πράγματα που ακούστηκαν από τον Δήμαρχο Κοζάνης. Γιατί στο PowerPoint που παρουσίασε, κάποιες γραμμές ήταν εξαιρετικά σημαντικές και δείχνουν το που θέλουμε εμείς να πάει και που θέλουμε εμείς να είμαστε την επόμενη μέρα, την μετά-ΔΕΗ μέρα στην Κοζάνη. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναφέρθηκε πολύ συγκεκριμένα στην ανέγκυδρυση ενός νέου νοσοκομείου, που αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό, στους πόρους και στο ότι θα πρέπει να τους διαχειριστούμε σε αναπτυξιακό επίπεδο, σε επιχειρήσεις που θα πρέπει είτε να έρθουν είτε να στηριχτούν οι ήδη υπάρχουσες, στην αναγκαιότητα στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πόλος έλξης ούτως ή άλλως και που ενισχύει την θέση της Κοζάνης ανάμεσα στις υπόλοιπες της χώρας. Και θεωρώ πως ήταν από τις πιο σημαντικές και πιο διαβασμένες εισηγήσεις του Δημάρχου Κοζάνης, του κ. Μαλούτα. Ο κ. Πλακεντάς έδωσε πιο έντονα, νομίζω, με αυτά τα παραδείγματα που ανέφερε και ο Παναγιώτης, τη θέση της περιοχής και της Πολεμαΐδας και αντίστοιχα και της Κοζάνης. Δεν μιλούσα μόνο για τη δική του, φαντάζομαι, γιατί επηρεάζει όλους μας. Ποιος άλλος ήταν, ο κύριος Μπιτάκης ήτανε? Ο κύριος Μπιτάκης, ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Ελευθερίου, ο οποίος μίλησε πολύ λίγο και ήταν πιο αισιόδοξο από όλους, που μου έκανε εντύπωση αυτό. Παρομοιάζοντας την ομάδα του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, τον κύριο Μουσουρούλη, που είναι πτυχίο, σαν την ομάδα
στις εθνικές που πήρε το Euro το 2004 στην Πορτογαλία, την οποία κατάγεται η κυρία Φεραίρα. Πώς το έθεσε, πώς το έφερα, πώς το έφερα από εκεί. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Ναι. Ναι. Okay. Το έχουμε αυτό, μπορούμε να το δούμε, Χρήστο, καθόλου. Μήπως από χθες τον κύριο Ελευθερίου. Αυτά τα 20-25 δευτερόλεπτα. Ξέρετε κάτι. Χίλια το κάλεσε εντύπωση αυτό το σχόλιο. Ναι, να το δούμε. Okay. Να το δούμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Να παράγουμε είναι εντυπωσιακά τεράστιο. Θα τελειώσω, δεν θέλω να πω περισσότερα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά θα τελειώσω με το εξής. Το 2004 στη χώρα σας, στην Πορτογαλία, η Εθνική Ελλάδος μια καταπληκτική ομάδα. Πραγματικά άλλαξε το ρούχο της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι όχι με προπονητή Γερμανό, αλλά με Χιώτη, με τον κύριο Μοσουλούλη, θα καταφέρουμε εκείνα ακριβώς που κατάφερε η Εθνική Ελλάδος, να εκπλήξουμε τους πάντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Έχουμε μια ακόμη, έχουμε και ένα δώρο, ξέχασα να πεις. Παιδιά, ξέχασα. Έρχεται με μια πολύ ωραία stand-up comedy στο Υπαίθριο Θέατρο, σήμερα στις 8, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedian, ο κύριος Τσουβέλλας. Και έχουμε μια διπλή πρόσκληση για σας από την εκπομπή μας, για να πάτε να τη δείτε, να γελάσετε με την ψυχή σας. Οπότε στην κλήρωση και η διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Οι πόρτες θα ανοίγουν από τις 7. Ναι, για να μην υπάρχει. Να μην υπάρξει. Και είναι η έναρξη είναι στις 8. Ναι, ακριβώς επειδή εντάξει, είναι και Οκτώβρης, είναι και χειμώνας. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε τόσο πιο αργά. Χειμώνας δεν είναι, φθινόπωρο είναι. Καλώς ήρθε. Η κυρία Φεραίρα συναντήθηκε με νέους από τη Φλόρινα κυρίως και από την Κοζάνη, που είναι μέλη της ΟΝΕΦ. Πού έγινε αυτή η συνάντηση? Στην περιφέρεια, στον Θεό. Εδώ λοιπόν. Και είχαν την ευκαιρία τα παιδιά να τη θέσουν μια σειρά ζητημάτων για την απολιθνοποίηση, για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, για τη συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ένας πολύ δραστήριος όμιλος νέων και στη Φλόρινα. Η Φλόρινα είναι το επίκεντρο. Και έχουμε να δούμε έτσι. Μπορούμε να συνδεθούμε, δηλαδή. Να συνδεθούμε την Ελισάβετ Χατζηδάκη. Καλησπέρα. Να ανοίξει λίγο το μικρόφωνο της. Καλησπέρα. Ωραία. Καλησπέρα. Τώρα σας ακούμε, κυρία Χατζηδάκη. Αν και νέα, νεότατη κοπέλα. Να το γυρίσουμε στον ελληνικό. Ωραία, Ελισάβετ. Για πες μας, Ελισάβετ, χθες λοιπόν. Καταρχάς, ποιοι ήσασταν εκεί, από πού και τι θέσατε στην κυρία Φεραίρα? Λοιπόν, εμείς εχθές ήμασταν μια ομάδα νέων από διάφορα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως Φλόρινα και Κοζάνη. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και ο ΟΕΝΕΦ, ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας, μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και είχε την επικοινωνία ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε με την κυρία Φεραίρα. Ήταν πάρα πολύ συζητήσιμη η κυρία Φεραίρα μαζί μας. Είχε όρεξη να συζητήσουμε διάφορα πράγματα σχετικά με το μέρος μας και την ανεργία, το brain drain για την τεχνολογία. Μας είπε ότι θα ήταν πολύ όμορφο να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο με τις αλλαγές πάνω στην πράσινη μετάβαση, την οποία μας απασχολεί όλους. Επίσης, μιλήσαμε για τον εναλλακτικό τουρισμό και στη συμπερίληψη των νέων στις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων. Γενικά, μιλήσαμε αρκετή ώρα, δηλαδή μπορέσαμε να τις εκθέσουμε τις απόψεις μας. Μας μιλούσε τον καθένα ξεχωριστά, κάναμε συζήτηση πάνω στις ξεχωριστές απόψεις. Ήταν πολύ δεκτική. Και μάλιστα στο τέλος βγήκαμε και κάποιες φωτογραφίες. Ήθελε και η ίδια να βγούμε φωτογραφίες. Τις ανέβασε και η ίδια, και αυτό έχει σημασία. Τις ανέβασε και η ίδια στο Instagram. Αυτό ακριβώς. Από ό,τι καταλάβαμε, της άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση, γιατί ενώ παρατήρησα ότι δεν είναι πάρα πολύ έντονη στα social media η παρουσία της, μετά από καιρό ανέβασε ένα post και αυτό το post ήταν μια φωτογραφία μαζί μας και σχολίαζε το πόσες ωραίες ιδέες και πόσο ωραίος ήταν αυτός ο διάλογος. Βέβαια, Ελισάβετ, το ζητούμενο εδώ είναι και το λένε πάρα πολύ ωραία. Καλώς κάνατε, καλώς πήγατε φυσικά, καλώς σας άκουσε. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά υπάρχει περίπου σιγά σιγά από κάθε χώρα, όλες τις προσλαμβάνωσες που έχει η κυρία Φεραίρα και κάθε κυρία Φεραίρα, οι επίτροποι να βρούνε και βίκο άτα στις Βρυξέλλες και στα κέντρα αποφάσεων, ώστε να δούμε όλα αυτά που κάνατε
όσες υγιές να τα δούμε σιγά σιγά να μετουσιώνονται και στην πράξη. Από ό,τι μας είπε γίνεται και ιδίως από το 2022 είπε ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα για να μειωθεί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος των μεταρρυθμίσεων στην περιοχή μας. Είπε ότι θα χρειαστεί, η διαδικασία απαιτεί το να γίνουν προτάσεις διάφορα project για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Γιατί φυσικά κάποιες διαδικασίες στην Ένωση πρέπει να πάνε, να περάσουν από επιτροπή τα project και αυτά μετά να υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία θα τα ελέγχει και θα τα ενισχύει συνεχώς με κάποια χρηματικά ποσά. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι που ήμασταν εκεί πέρα, καταλάβουμε ότι υπάρχει τρόπος να υπάρχει επικοινωνία των νέων με την Ένωση, κυρίως μέσω της Κομισιόν, γιατί αυτή έχει και την αρμοδιότητα, και να αρχίσουν να υλοποιούνται οι ιδέες μας. Βέβαια, κυρία Ρέιρα, ότι θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων στη χώρα για να μπορέσουν αυτά οι νέες ιδέες να υλοποιηθούν μέσω των αρμοδίων πολιτικών. Έχετε ανανεώσει κάποιο ραντεβού, έστω ιντερνετικό, ή σας κάλεσε να πάτε στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω πού, για να συνεχίσετε αυτό το διάλογο? Φεύγουν Στρασβούργο τώρα. Τέλεια. Πάρτε μας μαζί σας. Αυτό, ναι, μακάρι. Ναι, κάποιοι θα φύγουν στο Στρασβούργο και άλλοι θα επικοινωνήσουμε με email και... Άρα θα είστε σε επαφή, αυτό είναι σημαντικό, ναι, ότι δεν έγινε μια κουβέντα άπαξ, τα πατέ, σας τα είπε και τέλος. Ωραία, αυτό είναι, είναι το σημαντικό και αυτό είναι και το ελπιδοφόρο. Υπέροχα. Ευχόμαστε να δούμε και άλλες δράσεις. Είμαι βέβαιος ότι θα δούμε και από εσάς, όπως και η πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση. Ναι, για ίσον την εισηγητή. Εγώ, ο Αντώνης Πουκαρίδης, όχι, συντονιστές. Όχι. Συντονιστές. Ναι, μια πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία. Παιδιά, πάρτε το πάνω σας. Είστε νέα παιδιά, έχετε τη γνώση, την ικανότητα και τη θέληση. Και βάλτε πλάτη κι εσείς σε συνεργασία και με άλλους φορείς και καλά κάνετε. Όπου μπορείτε να είστε παρόντες και αποτελεσματικοί. Και εμείς το ελπίζουμε οι δράσεις μας να υλοποιηθούν κάποια στιγμή και να δουν την εφαρμογή τους και να φέρουν αποτελέσματα στον τόπο μας. Και εμείς το ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή και συνέχεια. Για την χαρά. Αυτή. Ευχαριστούμε. Και εμείς. Να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα το Φιλιππίδη που είναι οργανωτής της ομάδας και τη Στεφανία τη Ζούρκα που είχε και την ευθύνη σήμερα της επιμέλειας μαζί με την Ελισάβετ αυτής της σύνδεσης. Έτσι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Δραστήρια νέα παιδιά, λίγα δυστυχώς. Δεν πειράζει. Πολλά, αλλά δεν πειράζει. Καλό θα είναι κι άλλα παιδιά. Σιγά ναι. Είναι εξαιρετικά τα όσο παιδιά. Όσο γίνονται γνωστές οι δράσεις. Πολύ έτσι... Μπράβο παιδιά. Μπράβο. Πάρτε το πάνω σας. Εξαιρετικά είπαμε. Παιδιά και με προσλαμβάνω σας και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Έτσι μπράβο. Θες πάλι Φερέιρα, γάμος γίνεται και στα δικά σου. Ακούς. Γιατί όταν παντρεύεστε βαράτε κόρη. Έθιμα. Έθιματα. Τι νομίζετε ότι είχα. Λοιπόν, τα φιλιά, έχεις φιλιά από το Λιβαδερό, ότι είσαι κούκλα. Αχ, ευχαριστώ. Και το δικό μου εδώ λέει δεν είναι σκύλος, είναι αρκουδάκι. Αρκουδάκι είπα σκύλο, είπα εγώ. Όχι εσύ. Α, συγγνώμη. Τηλεθεατές. Ναι. Έτσι. Μια χαρά, κοντινό έχεις, φαίνεται ότι είναι αρκουδάκι. Πειραγμένο αρκουδάκι. Πες μου. Την Πέμπτη έχει Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει τη Δευτέρα καταρχά. Νομίζω την Τρίτη. Τη Δευτέρα έχει Δημοτικό. Νομίζω την Τρίτη είναι το Περιφερειακό. Ναι, άμα θες και το την Πέμπτη έχει Περιφερειακό για τη ΔΕΗ. Τι θα κάνουμε, τι θα συζητήσουμε εκεί. Είναι το πρώτο εκεί. Διαζώσεις. Really? Πώς θα γίνει. Διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη. Υβριδικό δηλαδή. Ναι, όσοι σύμβουλοι δεν είναι εμβολιασμένοι θα το παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Όσοι είναι εμβολιασμένοι και θέλουν θα πάνε στο είναι πολύ... Περιφερειακό Συμβούλιο. Μου λένε ότι είναι κάποιοι, περισσότερα από ό,τι στο Δήμο, Δημοτική Σύμβουλη, ας πούμε. Ναι. Ναι, θα το δούμε αυτή την Πέμπτη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ήδη σχολιάζεται, ο Περιφερειάρχης μας δεν μπορεί να είναι παρόν διαζώσεις. Το είπαμε, χίλιες φορές το είπαμε. Σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, ειδικά για το μεγάλο θέμα της ΔΕΗ. Δεν πειράζει, ήταν ιντερνετικά. Ναι. Μετά από αίτημα της μείζωνος στην αντιπολίτευση έγινε, το συνεδρίαση, να το πούμε αυτό. Ναι. Θα το παρακολουθήσει από το σπίτι. Θα δούμε λίγο, είναι λίγο σουρεάλ εικόνα, αλλά οκ. Okay, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Έτσι. Έχει, λέει. Το θέμα της ΔΕΗ θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης τη Δευτέρα. Και μάλιστα παρουσία και του κυρίου Δαμίδη, του πρόεδρου της ΓΕΝΟ. Ναι, λογικό. Ο οποίος θα έρθει για εισήγηση. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο για την επίσκεψη Φερέιρα ή να πάμε σε άλλο θέμα. Θα στο Λιβαδερό θα έρθουμε, ευχαριστούμε. Μας καλούν για φαγητό. Για... Θα με πας μια μέρα στο Λιβαδερό. Εγώ θέλω παλιό. Μόκρο. Τι είναι μόκρο. Τι είναι μόκρο, λέει η Δίτα. Είδος κρέατος. Έχει πλακία, είπα.
Τι είναι μόκρο. Μόκρο είναι, πώς λέμε, τι είναι γκόμπλιτσα, ξέρεις τι είναι γκόμπλιτσα. Πώς δεν ξέρω. Α, μόκρο το λένε, το λιβατερό. Ναι. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτές οι τουρκογενείς τέτοιες. Αφού δεν έχει και νιάμερο στα Σέρβια, να βάλεις τις ωραίες φόρμες. Θεϊκή στιγμή, δεν περιγράφεται κάποτε. Τι παίζεσαι ρε Πανίγιο, τι θυμάσαι αλήθεια. Με τη Ρίτα, για να φάμε κεμπάπ. Τι έπρεπε να φορέσω για να πάω στο νέο ημερορέφη. Δηλαδή, δεν παίζεσαι, δηλαδή, αλήθεια. Θα πάμε στο μόκρο. Έχει πολύ ωραίο σχολάκι. Όχι, θα πάμε στο λιβαδερό. Στο μόκρο. Στο λιβαδερό. Ωραία, πότε. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ το αγαπάω το λιβαδερό. Δεν έχω να πάω 2-3 χρόνια, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και πολύ φιλόξενο. Από τα πιο φιλόξενα χωριά που έχω πάει σε ρεπορτάζ. Αλήθεια. 2 κιλά πριν. Εσύ πάλι γιατί πήγε στο λιβαδερό για ρεπορτάζ. Για το πετρέλαιο θέρμανση. Μπορούμε να ξαναπάμε τώρα. Σε κάθε σπίτι που πήγαινα, έφευγα και με 200 γραμμάρια. Το θυμάμαι αυτό το ρεπορτάζ. Ρε παιδιά, τι ωραία σπίτια έχετε. Τσίπουρα. Τι τζάκια αναμένα, τι κάστανα. Γιαπράκια, πίτες. Τύρλα ήρθε. Πολύ ωραία είχε περάσει. Τώρα θα πάω εγώ. Όχι, δεν. Θα πάω εγώ για το ρεπορτάζ τώρα στο λιβαδερό. Θυμάμαι ένα στο λιβαδερό και ένα στη Βλάστη. Είχε φέρει πολύ ωραίες εικόνες. Πολύ ωραία σπίτια, πραγματικά πολύ ωραίοι άνθρωποι. Και αυτά τα τζάκια και οι σόμπες, ρε παιδί μου, δηλαδή ήθελα να είμαι εκεί. Μιας και είμαστε σε τέτοιο mood, να σας πούμε voice over τον κύριο Κιτίδη είχαμε. Να σας πούμε τι γίνεται με την τηλεθέρμανση. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα ανοίξει, αν οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν φυσικά, γιατί άμα έχει 25 βαθμούς δεν έχει καμιά αξία. Δεν ξέρω τι θα έχει, δεν είδα. 19-20 είσαι λίγο ωριακά, νομίζω, αλλά έχουν κρυώσει τα σπίτια. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 10 θα έχουν δώσει Να ρωτήσω, παροχή. Υπάρχει περίπτωση από 6-7 να είναι κάποιες γειτονιές. Αλλά, επειδή 3-4 μέρες νωρίτερα πρέπει να προθερμανθεί και όλο το δίκτυο. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα λέει. Είναι σαν να φτάνει στην Αθήνα το δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Γίνεται μια σχετική προθέρμανση και μια σχετική προετοιμασία που σημαίνει ότι χωρίς να είναι πλήρες το θερμικό φορτίο, άμα ανοίξει το κέντρο ως επτοπλιστών. Τώρα δεν μπορώ να ορίσω το εύρος του κέντρου, αλλά συνήθως το κέντρο, πώς λέμε στην Κοζάνη, τσακίζει λίγο. Ανοίξτε λίγο αν θέλετε, άμα κρυώνετε πάρα πολύ, ιδίως εκεί το πρωί που ξυπνάμε να πάμε τα παιδιά σχολείο του βράδυ που έχει πολύ κρύο. Λίγο κάπως θα τσακίσει. Μέχρι τις 10 θα έχει πλήρη παροχή. Καλή θερμική περίοδο να έχουμε, καλό χειμώνα. Κάποιος μου είπε χθες ότι μετά τον Γενάρη θα έχουμε πολύ βαρύ χειμώνα με πάρα πολλά χιόνια. Η ομάδα του Meteorology πάντως, που είναι εξαιρετική και συνεχώς αυξάνεται. Στο Facebook εκτιμά με βάση τα μοντέλα, αλλά είναι εκτίμηση, το τονίζω τα παιδιά, είναι εκτίμηση, δεν είναι βεβαιότητα. Πρόβλεψη, ναι. Πρόβλεψη ότι δεν θα έχουμε χειμώνα που θα ρίξει χιόνι περισσότερο από το μεσόωρο στη χώρα. Α, εντάξει, γιατί εγώ δεν τα ακούω. Τα μερομήνια λένε ότι θα έχουμε Γενάρη, Φλεβάρη αρκετά χιόνια, τα μερομήνια. Βέβαια. Ναι. Νομίζω εκτίμησε εγώ τώρα από τα τόσα χρόνια που παρακολουθώ τον Χρήστο Μαργαρίτη. Καλά, δεν υπάρχει καλύτερος. Λίγο με τον Αρνιακό συγκρίνεται, αλλά... Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Δηλαδή δεν θα πω ούτε το ένα το άλλο εγώ. Έλα βρε Παναγιώτη, καλά να είμαστε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε μια εβδομάδα τι θα κάνουμε. Μπράβο. Δυτική Μακεδονία, ξέρουμε τα κρύα. Έχει κάνει πολλά μοντέλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ευρωπαϊκό μοντέλο, αμερικανικό, αυτοί που ασχολούνται τέλος πάντων, τα ψάχνουν. Και δείχνουν συνέχεια διάφορα, έτσι, αποκλίσεις δηλαδή. Άλλο είναι το ζήτημά μας. Να είμαστε αρκετά έτοιμοι και, επειδή διάβαζα πριν έρθεις κιόλας, πριν μπούμε στο στούντιο, για κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, που είναι ο καθέλην αρμόδιος, ο οποίος δεν ήρθε. Ήξερε ότι θα ήσουν. Ήξερε ότι θα ήσουν. Ήξερε ότι θα ήσουν, ήξερε ότι θα τον φωνάζαμε και είπε μπα δεν πάω. Είδε δελτίο στο Top Channel που απείλησε ο Ζης Πιτσιάβας εισαγωγικά ότι θα τον πάει μια βόλτα ευγενικά από το Βαθούλουμα της πλατείας. Δεν πρέπει να τον πάμε ρε παιδιά. Ναι, οπότε το άκουσα μα. Και σου λέει δεν πάω. Κοζάνη είναι, δεν πάω. Κοζάνη τώρα εκεί, Βαθουλώματα, θα κολλήσουμε κανένα κορονοϊό. Top Channel, δεν πάω. Είπε όμως ότι θα ενισχυθεί το επίδομα θέρμανσης και θα διευρυνθεί. Κατά 20% λέμε. Κατά 20% και αυτό αφορά και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς όλες τις τρόπους θέρμανσης. Για το φυσικό αέριο. Ναι, κάτι σε τηλεθέρμανση θα πούν, τι είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει γεννήση σε τηλεθέρμανση. Το είχε ζητήσει ο κύριος Μαλιούτας πέρυσι. Για να δούμε. Μήπως να βάλουμε όλη μια πλάτη να γίνει και αυτό. Δεν είναι πολύ φθηνότερη πλέον η τηλεθέρμανση και με δεδομένο ότι ενδεχομένως να περιμένουμε και αυξήσεις, δεν είναι τίποτα βέβαιο. Αλλά πέρσι κάψαμε πολύ πετρέλαιο. Δεν μας λέει τίποτα ότι φέτος δεν θα κάψουμε αρκετό και πάλι. Δεν ξέρουμε οι ΔΕΗ, οι ΑΕΣ, πόσο έτοιμοι είναι να δίνουν την απαιτούμενη θερμική ενέργεια. Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί εξαιρετικά. Η επιχείρηση δεν μπορεί να σηκώσει το κόστος, λέει.
Οπότε. Επίσης, επειδή είπες και για τον κύριο Μπιτάκη χθες, ανέφερε στην Επίτροπο ότι εμείς λέει ανακαστήκαμε λόγω της απολιγητοποίησης και του κλεισίματος του ΑΕΣ εκεί να κάνουμε δύο μονάδες με βιομάζα 15 εκατομμύρια. Λέει, πήραμε και δάνεια κτλ. Οπότε λέει για να καλύψουμε το κόστος. Αυξήσαμε 32% το τιμολόγιο για τους πολίτες. Α, μπράβο. Στο έθεσε και μπράβο του. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Έτσι. Το ότι έχουμε τηλεθέρμανση, οι περιοχές που τις έχουμε και με τον τρόπο που τις έχουμε, δεν σημαίνει ότι α, εντάξει, αυτοί είναι καλυμμένοι άστους. Έχουμε κι εμείς εξαιρετικό κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία. Το υψηλότερο, νομίζω, σε σχέση με την Ελλάδα. Βάλτε μια πλάτη. Εντάξει, το πρόβλημα. Και καλώς οι δήμαρχοι ενοχλούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι και οι περιφερειάρχοι και οι βουλευτές θα έπρεπε λίγο να κινηθούμε. Βάλτε και αφού τους βλέπετε κάθε μέρα τους υπουργούς, μιλάτε με αυτούς. Κάντε το μαζικά και οργανωμένα. Και να μην πάτε όλοι οι βουλευτές στον Άδωνη και πείτε του. Και να μην περιορίζονται σε δελτία τύπου κλασικά. Ο Ζήσης σε ένα δελτίο τα είπε νερόβραστα. και μου ήρθε να γελάσω, αλλά ήταν δελτίο, δεν μπορώ. Anyway, τι ώρα είναι να πάω. Εξαιρείται ο κύριος Τζικαλάγιας. Νερόβραστο δελτίο τύπου του κύριου Τζικαλάγια, δεν το λες. Όχι, ποτέ. Ο κύριος Τζικαλάγιας πάντοτε τα δελτία τύπου έχουν μία εικόνα. Ο οποίος ενώ μας στέλνει δελτίο τύπου για το ότι πήγε καφέ στη Λίμνη, παράδειγμα λέω. Καλά έκανε ο άνθρωπος, να μην ξέρει που είναι. Δεν ξέρει ότι πήγε με τον κύριο Μπογδάνο στο Βίτσι, όμως. Εσύ που το έμαθε ότι πήγε με τον κύριο Μπογδάνο. Παρούλα, παρεάκι πήγανε. Πού το ξέρει. Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν φωτογραφίες. Και βγάλε και ένα κοινό, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και η ΣΥΡΙΖΑ Φλόρινα. Το ο κύριος Μπογδάνος βγήκε, είπε ναι, παιδιά, πήγα κτλ. Εγώ θυμάμαι το δελτίο τύπου του κυρίου Τζικαλάγια όταν είχε γίνει νουνός ή όταν το βάφτιζαν. Όχι νουνός. Όταν ήταν το βαφτιστήρι. Όχι νουνός. Ο ίδιος. Όχι νουνός. Όταν τον βάφτιζαν. Νούνος. Νούνος. Ναι, για το νούνο του το είχε βγάλει. Να και έχουμε λίγο χρόνο για να πάμε στη διαφημίση. Ναι. Είχαμε γιορτάσει, είχαμε γενέθλια, να δείξουμε λίγο την τούρτα. Τι ωραία τούρτα ήταν αυτή, πολύ ζήλεψα. Είχε γενέθλια ο κύριος Μιχάλης μας, ο κύριος Παπαδόπουλος μας, ο κύριος υφυπουργός μας. Πόσο έγινε. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Και οι συνεργάτες του εκεί στο Υπουργείο του κάνουν ένα surprise party. Δεν μπορώ. Μπαλόνια δεν είχε. Τι πάρτε είναι αυτό, μούτικο. Ναι, με πιο έτσι τούρτα, γιατί είχε σχολιαστεί πολύ αυτό το σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη, θυμάστε. Εδώ ήταν πολύ έξυπνο, πολύ όμορφο. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πολύ ωραία η τούρτα. Έτσι τώρα, αυτή την τούρτα δεν θες να την κόψεις όμως. Είναι κρίμα. Πάντως, χρόνια πολλά στον κύριο Παπαδόπουλο και πολύ ευφυές. Εύχομαι να του άρεσε και η τούρτα. Εντάξει. Να γίνονται τέτοια, μας αρέσει. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος βρέθηκε χθες, αυτό είναι στην Αθήνα χθες το πρωί, χθες το βράδυ ο Παπαδόπουλος βρέθηκε στην Πτολεμαϊδα. Εδώ είναι. Και γιόρτασε με, από ό,τι ξέμαθα, με 2, 3, 5, 4 συνεργάτες, όχι κάτι παραπάνω. Εντάξει, πού, σπίτι. Έξω, σε, εντάξει, ακριβώς δεν ξέρω, αλλά εντάξει, πιο κλειστό κύκλο. Όχι κάτι τότε. Έξω όμως, σε μπαρ, εστιατόριο. Ναι, τώρα εστιατόριο, μπαρ, καφέ, θα σε γελάσω. Okay. Τα χρόνια μας υποθέτω πήγα. Ότι στη συζήτηση το μενού περιλάμβανε εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Πώς σου ήρθε. 24, ναι. Δεν ήταν... νομίζω πως αφορά τους βουλευτές καθόλου ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Ποτέ οι βουλευτές δεν ασχολούνται με τις εκλογές. Καθόλου δεν ασχολούνται. Δηλαδή τώρα να τους ρωτήσεις ποιοι είναι υποψήφοι δεν ξέρουν. Σε διαφημίσεις θα πάμε. Και μόλις γυρίσουμε, άμα θες, λέμε για νόδο. Καλά, τώρα ναι. Εμάς βλέπουν και διαβάζουν τον Πουτσιάβα. Το ξέρω. Για να μαθαίνουν. Η αλήθεια. Ποιοι είναι υποψήφοι και τι γίνεται. Δεν. Εμένα θα ακούτε. Τα βουλευτικά γραφεία. Ιδέα δεν έχουν για το τι γίνεται στις εκλογές της ΝΟΔΕ. Με πιστέψατε? Ποτέ δεν ανακατεύονται. Ποτέ. Σε όλα τα κόμματα. Έχουμε πολλές εκλογές. Έχει εσωκομματική Νέα Δημοκρατία. Ηγετικές στο Κινάλ. Χαμός και γίνεται. ΣΥΡΙΖΑ έχει. ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει νομαρχία για νομαρχιακή. Αλήθεια, πότε? Περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα γίνει το συνέδριο. Να κάνει συνέδριο το κόμμα πρώτα, να αποφασίσει ο Αλέξης. Και εδώ στο πάλι, πάλι, ποιο θα είναι γραμματέα εκεί. Είναι μόνο ο Αλέξης, ό,τι πιο Αλέξη. Ό,τι πιο Αλέξη, ναι. Έτσι είναι ρε, τα κόμματα τα. Και ό,τι πιο Αλέξη. Βέβαια. Ό,τι πιο αρχηγό. Τι. Διαφημισούλες αγαπημένες, αλλά πριν. Σας υπενθυμίζω, εκτός από τη μία διπλή πρόσκληση για την σημερινή stand-up comedy στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης με τον απίθανο Τσουβέλα. 95-4-37 και για τα υπέροχα παντοφλάκια Disney, Walt Disney από το κατάστημα Πάπιστας, από το αγαπημένο κατάστημα Πάπιστας. Είναι 33 τα μπλε και 32 τα κόκκινα, σας υπενθυμίζω, τα παίρνετε μαζί με την τζαντούλα.
δεσπεύσατε, γιατί δεν μας έμεινε και πάρα πολύ χρόνος και εκεί γύρω στις 5 και 10 θα κάνουμε και την κλήρωση. Μπορείτε να καλείτε και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος. Επιστρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και μείνατε εδώ και για την συμμετοχή σας στον υπέροχο διαγωνισμό μας από το κατάστημα Πάπιστας και από το online shop του Πάπιστα, γιατί αυτά τα Disney παντοφυλάκια θα γίνουν δικά σας. Είναι 33 τα μπλε, 32 τα κόκκινα και τα παίρνετε μαζί με τις σαντούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάπιστα για το υπέροχο για άλλη μια φορά δώρο του. Μία διπλή πρόσκληση για την stand-up comedy τη σημερινή στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στις 8 με τον υπέροχο Τσουβέλα. Επίσης κληρώνουμε. Και από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε νόδε, από το... Νόδε, νόδε. Νόδε, νόδε. ΔΕΠ λέγεται τώρα. Δεν μπορώ να συνηθίσω ΔΕΠ. Λοιπόν, ο Άρης Κουρκούτας και Λίσανδρος Μεταξάς θα είναι υποψήφιοι για την Προεδρία. Η Νομαρχιακή Επιτροπή, η τοπική δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή. Στη θέση του κυρίου Καρακασίδη, γιατί ο κόσμος λέει Καρακασίδης, καταλάβες. Φεύγει ο Καρακασίδης, να καταλαβαίνει ο κόσμος, λέει. Είμαι προβοκάτρος, το ξέρω. Μεταξάς Κουρκούτας. Δηλαδή, ανάμεσα στον Νόδε και στο Καρακασίδη, το διάσημο είναι το Καρακασίδη. Είμαι και στο στούντιο, δεν μπορώ να εκφραστώ. Ναι. 24 του μήνα θα γίνουν εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ακριβώς πανικό. Δεν τρέχαν όλα τα τελευταία. Ποιος θα πρωτομπεί. Δηλαδή, ούτε στο Κινάλ τα χρόνια, ξέρω αυτό το ξέρεις, τα τελευταία χρόνια τέτοιο πράγμα. Ναι. Τέτοια διάθεση. Χαμός, δηλαδή, κυβερνώ ακόμα 2 χρόνια. Πανικός. Δεν ήξερα ποιος θα είναι πρωτοί, είναι υποψήφιος. Ναι. Δεν λες καλά που βρέθηκαν και αυτοί οι δυο. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Στη Δήμητρο Κοζάνης, μοναδικός υποψήφιος είναι ο Βασίλης Σαμαμάτσιος. Στο Βόλιο Ξανθή Πιτσίτσα. Στα Σέρβια Κώστα ο Τζούτζιος, χρόνια στέλεχος. Αλήθεια! Στο Βελβεντό Ερίτσα Θεοχαροπούλου. Αλήθεια! Η μοναδική δήμητρο που έχουμε δει υποψήφιους είναι η Ορδαία Βασίλης Λιάνας και Αλέξανδρος Λούσιος. Δηλαδή εκεί θα στηθεί κάλπη. Όλοι οι άλλοι απλώς φοράνε το δαχτυλίδι. Ναι. Ναι. Άντε, καλή θητεία, βρε παιδιά, από την εκλογές. 24 Οκτωβρίου και για τις 9 θέσεις της ΔΕΠ, αυτή τη φορά είναι συγκεκριμένο όργανο, έχει 9 θέσεις. Με ποσόστοση. Με ποσόστοση. 5-4, ή 5 άντρες ή 5 γυναίκες, ανάλογα τώρα. Σπύρος Ιωαννίδης, Πάρης Δαδόπουλος, Χάρης Χελάς, Γρηγόρης Πούχιας, Στέλλα Γρίβα, Θωμάς Νικολαίδης, Δημήτρης Αμπίδης, Νίκος Τσακαδούρας, Θωμάη Κορδίστα, Νίκος Καντελιώτης και Χρυσούλα Μαρκούση. Πόσοι είναι δηλαδή όλοι αυτοί που είπες? Τώρα ωραία. Ναι. Καλή επιτυχία. 24 του μήνα εκλογές. Σπεύσατε τώρα, λέει. Πληρώνεις ένα 12 και πας. Τόσο πληρώνεις? Δεν ξέρω, ζήσεις μου το είπε. 12 ευρώ. Δεν θυμάμαι. Μόνο για τα μέλη είναι αυτό. Γιατί φίλοι, αφού μπορεί να. Α, ναι, ναι άμα γιατί... πληρώσει το 12η. Και θα σε πάω σε άλλε εκλογέ και... τώρα. Μέλος. Με το 12η κάρτα, μέλος, λέει. Παίρνει κάρτα με το 12η. Έτσι μου αποζήσει. Που ζήσει, που σου έχει καλό ρεπορτάζ. Φθηνά, ότι δεν το αφήσει βίντεο. Φθηνά για κυβερνών κόμμα. Πού να δει το κοινάλ τι γίνεται για να πα να ψηφίσει. Στο κοινάλ δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν και φίλοι. Θα ψηφίσουν μάλλον και πώ θα πληρώνουν βέβαια φίλοι. Μπορεί και ίντερνετικά να ψηφίσει, έτσι. Αυτό στο να πω. Στην Νέα Δημοκρατία. Το δηλώνει. Στο κοινάλ δεν ξέρω ακόμα λεπτομέρειε. Νομίζω είναι 5 και 5 και 11. 5 και 11 και 12. 5 και 12. Αυτή μια εβδομάδα πάει 5-12. 5-12. Δεκεμβρίου ήρθε ο κύριος Λοβέρδος. Να δούμε. Voice-over, τι voice-over, να δούμε. Έτσι, δύο κουβέντες. Ο κύριος Λοβέρδος, αυτό που θα πρέπει να μάθετε για εσάς που θέλετε να τον ψηφίσετε για να γίνει αρχηγός του Κινάλ, είναι μόλις κάτσει την καρέκλα και γίνει γραμματέας πρόεδρος, πώς το λένε, θα μετονομάσει το Κινάλ σε Πασόκ. Βέβαια, και θα έχει το πράσινο το σήμα. Όλο τυχαίο το 2012 έχει αποχωρήσει από το Πασόκ. Τι να κάνουμε έλεγε τώρα. Ότι το Πασόκ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο κύριος Λοβέρδος. Θα τον ξανανοίξει ο κύριος Λοβέρδος. Είναι ο μόνος που μπορεί. Θα θες να το ζήσει πιτσιάμα πάλι εκεί τον προβοκάτορα και την Δέσποινα. Είπε ότι δεν είναι ολόκληρη δήλωση. Κάποιος λέει σας την έστειλε. Άφησε την αιχμή. Λες και η δημοσιογράφη. Ποιος μας την έστειλε, ναι, τέλος πάντων. Και είπε ότι είχα δηλώσει για το τέλος της δημοσιογράφης. Το τέλος για την εποχή της σοσιαλδημοκρατίας ουσιαστικά. Και απομονώθηκε η φράση. Τόσο ο άνθρωπος, ναι. Κάτι είπε. Είχε κάτι κάνει όμως άλλο κόμμα κι αυτός, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και αυτό μα το αυτό είναι και που του προσάψουν και οι έτεροι τρεις αντιπαλοί του για την ηγεσία του Πασόκ. Τέλος πάντων, άμα ψηφίσετε Λοβέρδο, θα ξανάρθει ο πράσινος ο ήλιος και το Πασόκ. Και επίσης είπε θα βάλουμε πάλι λέει, τις μουσικές μας. Καρμίνα Μπουράνα, υποθέτω. Εντάξει, ο ήλιος πάλι Καρμίνα Μπουράνα. Ναι. Ωραία, θα σκόσουμε τέλος, τον Ανδρέα. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Αλέξανδρος Θανασιάδης εμφανίστηκε μετά από. Υπέγραψε κιόλας μαζί με τον κύριο Βλατή. Ο κύριο Βλατή, ο οποίος συμμετέχει στις διαδικασίες πάντως. Απλά μου έκανα εντύπωση και έκανα εντύπωση σε πολύ κόσμο. Και το ότι υπέγραψαν υπέρ του κ. Λοβέρδου, αλλά κυρίως η εμφάνιση του κ. Θανασιάδη, ο οποίος
Είχα να τον δω, λέει, καιρό. Και εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Καλά, την περιοχή γενικώς. Ωραίες εποχές, ωραίες συνεντεύξεις. Ωραίες. Αλλά... Ωραίος άνθρωπος. Εμφανίστηκε, ωραίος άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος ο κύριος Αλέκος. Βγήκε, στήριξε δημόσια τον κύριο Λοβέρδο. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές, ρε παιδί μου. Θα κληθούν να ψηφίσουν. Κάποιοι το κάνουν και πιο εμφανώς, ότι εγώ στηρίζω τον Πλιάτσο και αυτό στηρίζει. Ναι, σε κάθε περίπτωση αναμένονται και οι περιοδίες εδώ και το Ανδρουλάκη και η Καστανίδη και φυσικά και τις φορές. Αφού ο Καστανίδης ήρθε. Θα ξαναρθεί. Προφανώς. Τι το κάναμε, ρε παιδιά. Όποιος δεν έχει τι να κάνει, θα έρχεται στον νομό Κοζάνη σε ποια χεριά. Φτάνει τώρα με τις επισκέψεις. Έχουμε τώρα, ξεκινάει η ιστορία πάντως. Επίσης να πω ένα μπράβο στον Θόδωρο το Θεοδωρίδη. Και εγώ να πω ένα μπράβο. Και γενικά στα στελέχη της νομαρχιακής του κινήματος αλλαγής, η οποία ανεξάρτητα με το ποιον στηρίζουν. Γιατί ξέρεις εσύ ποιον στηρίζουν. Ξέρω πάνω κάτω. Και για κάποιους, ανεξάρτητα με το ποιον στηρίζουν, κινητοποιούν τις τοπικές δυνάμεις τέλος πάντων όπως υπάρχουν. Και φροντίζουν και για τα δελτία τύπου και να υπάρχει κόσμος. Και κρατάει και στις αποστάσεις απέναντι. Ναι, έτσι. Να πούμε ότι. Το κάνω πολύ σοβαρά και σωστά. Δεν είχε τόσο κόσμο. Να πούμε ότι αυτό έγινε και λόγω COVID. Έτσι, μέσα στο εργατικό κέντρο, πόσο χωράει, 70 άτομα. Τα 30-35 θα μπορούσε να γεμίσει άνετα στην επίσκεψη, αλλά είπαν θα είναι μόνο 30-35 για ευνόητους λόγους. Εδώ ξέρω. Ούτως ή άλλως αυτό που είδατε τώρα ήταν και συνάντευξη τύπου. Έτσι. Οπότε δεν υπήρχε και λόγος να είναι και περισσότερος κόσμος. Να πάμε λίγο στον COVID, γιατί χθες είχαμε. Προστήματα, αλλά το προστήματα ξέρεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Πρόσχημα. Το έθιμο τα εθήματα, τα πρόστιμα τα προστήματα. Δεν μπορώ, Παναγιώτη μου. Νέα πρόστιμα σε μαγαζιά της Κοζάνης. Προσέξτε τώρα. 10.000 ευρώ και κλείσιμο 15 μέρες, γιατί είναι δεύτερη παράβαση σε γνωστό κλαμπ της πόλης, για όρθιους πελάτες. Και κλείσιμο μια. Καθίστε, ρε παιδιά, κι εσείς. Γιατί δεν κάθεστε. Μιας... θα κλαμπ, γιατί να καθίσει. Γιατί να μείνει όρθιο στα κλαμπ. Και κλείσιμο μια εβδομάδα σε μαγαζί άλλο κλαμπ. Για πρώτη παράβαση αυτή. Πάλι για όρθιος. Μου λένε τελευταίες πληροφορίες του Top Channel ότι ήρθε κλιμάκιο πολυμελές. 12 άτομα, 6 και 6 κάπου τόσο. Στο ένα μαγαζί και στο άλλο. Με καταγγελία μου λένε έγινε. Τι ώρα έγιναν αυτά. Και υπήρχε και αξιωματικός της αστυνομίας εκεί. Τι ώρα έγιναν αυτά. Αργάμιση, ξέρω εγώ. Πόσο αργάμιση. 12 ας πούμε. Αργάμιση. Τι ώρα ήμουν τα κλαμπ. Τα κλαμπ μετά τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί τέλος πάντων. Ο νόμος. Λέει ότι αν βρεθεί όρθιος πελάτης, πέφτει το πρόστιμο. Τι λέει και ο Παύλα. Δεν κάθεται ο ιδιοκτήτης να μας βάζει να καθόμαστε. Ναι, άντε βγάλε άκρη τώρα. Πώς είμαστε συντεύξεις, κάθεσε κάτω παιδί μου, γιατί αλλιώς θα πάρεις. Ότι εφόσον είσαι εμβολιασμένος και μπαίνεις μέσα, μπορώ να βρω λογική στο ότι... Δηλαδή το όρθιος και το καθήμενος. Το όρθιος και το καθήμενος, μέσα σε κλειστό χώρο. Τέλος πάντων, ο νόμος είναι νόμος. Εγώ πραγματικά δεν βλέπω κάτι. Δηλαδή, αυτό για δεν να έχει μπω, να κάνει με την αστυνομία. Δείχνω, έχει όχι. Να κάνει με το κράτος. Δείχνω όμως το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σημαίνει ότι και απέναντί μου είναι εμβολιασμένος. Και δίπλα και παραδίπλα. Από τη στιγμή που με βάζεις να μπαίνω μέσα είναι, το... και χωρίς μάσκα, άσε με και όρθιος να είμαι. Δηλαδή, άμα εκείνη την ώρα εγώ πάω τουαλέτα. Είναι σουρεαλισμός αυτός. Και υπερπατάω για να πάω τουαλέτα, πώς θα γίνει. Ή πάω στον μπαρ να πάρω ένα ποτό. Και μετά παίζουν και τις μουσικές καρέκλες και στα μαγαζιά. Όταν έρθεις να ψάχνουν όλοι. Ένα σκαμπό, ρε σκαμπό. Όρθιοι ψάχνουν να βρουν και ένα σκαμπό σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται αυτό. Ας πω, έγινε και το περιστατικό σε γνωστό ρεστοράν της Κοζάνης πριν μια εβδομάδα ακριβώς, περίπου. Μηνύθηκαν, αλλουμηνύθηκαν εκεί γιατί ο ιδιοκτήτης παρουσία και δικηγόρου του από την Αθήνα ζήτησαν από τους αστυνομικούς να τους επιδείξουν σε εσωτερικό χώρο το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έτυχε να είναι και δικηγόρος. Έτυχε. Εμβολιασμένοι αστυνομικοί. Αλλά είπαν ότι δεν έχουμε υποχρέωση να σας το επιδείξουμε. Έτσι είναι οι οδηγίες, γιατί δεν είστε ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν είναι όμως. Ο δικηγόρος επικαλέστηκε κάποιες άλλες διατάξεις. Τέλος πάντων, κατέληξαν στο τμήμα και υποβλήθηκαν μηνύσεις. Επίσης, να πούμε ότι με εντολή εισαγγελέα μηνύθηκε και ο δικηγόρος. Παρανέβηκε εισαγγελέας εδώ, να το πούμε. Τι να πω, ρε παιδί. Τι άλλο. Και η ιδιοκτησία του μαγαζιού κάνει λόγο για περίμετρη αυστηρότητα των αστυνομικών. Έγραψαν για μάσκες προσωπικό. Δεν καλά έκαναν, αφού πρέπει να τη φοράνε τη μάσκα τα παιδιά. Σύμφωνα με την ιδιοκτησία, το ένα κορίτσι που ήταν εκεί δεν είχε πιάσει ακόμα δουλειά και οι άλλοι εργαζόμενοι ήταν η στιγμή ακριβώς που φορούσε τη μάσκα, αλλά την είχε κατεβάσει ή να πιει νερό ή οτιδήποτε άλλο. Λέω, το τονίζω σύμφωνα με την ιδιοκτησία, έτσι. Λέω, σύμφωνα με τη μία πλευρά, σύμφωνα με την αστυνομία, αυτό έγινε το πρόβλημα. Αυτά στα δικαστήρια θα πάνε τώρα, έτσι. Εμείς περιγράφουμε τι έγινε, τι λέει μία πλευρά. Τι λέει και άλλη, δεν μπορούμε. Σαν πως ήμασταν και παρόντες, δεν ήμασταν. Θυμάσαι που τα παλιά τα χρόνια έγραφαν, ας πούμε, για την ένταση της μουσικής. Είχαν προβλήματα. Τα άλλα ότι έστελνε ο ένας τον άλλον. Εντάξει, τώρα είναι σουρεαλιστικό όμως αυτό, ρε Σύριτα. Δηλαδή, μπαίνεις μόνο εμβολιασμένος και σου λένε κάτσε, αλλιώς θα φάει πρόστιμο το μαγαζί και τρέχα γύρευε.
Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, να ψεύδω σε επίπεδο κρουσμάτων, δεν πάμε άσχημα. Η Καστοριά είναι στο κόκκινο, βέβαια είναι σε μέτρα. Δεν πάμε, ρε, 50 είχαμε χθες, πάντα καλά. Η Κοζάνη έχει 0,8, 0,80 έχει θετικότητα. Αυτό μετράει. Ναι, αλλά τα κρούσματα είναι κρούσματα. Τα 50 τα χθες. Ναι, αλλά θετικότητα μετράει, γι' αυτό δεν είμαστε στο κόκκινο ακόμα. Σε σχέση με την Καστοριά και άλλες περιοχές. Okay. Λοιπόν. Έτσι τώρα, αν θα είμαστε, που δεν το ξέρει. Στα χθεσινά rapid test, κάτι αξιοσημείωτο, έχει πέσει θετικότητα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα. Μας ανησυχεί λίγο η Φλόρινα, γιατί είδε 9-14. Να δούμε λίγο σήμερα τους αριθμούς και την Τρίτη. Στα Γραβένα πολύ καλύτερη εικόνα. Μου έκανε εντύπωση, βλέποντας τα στοιχεία του ΕΟΔΙΑ από τα χθεσινά rapid test, μειωμένη θετικότητα στην Πτολεμαϊδα. Απλά 8 παιδιά, νομίζω 5 αγόρια, 3 κορίτσια, με μέση ηλικία 12 χρόνια. 12 έτη. Προφανώς δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πήγαν για rapid παιδιά που πήγαν σε σχολείο οι μαθητές. Δεν το εξηγώ διαφορετικά, έτσι. Για την Πτολεμαϊδα αυτό. Στην Κοζάνη η μέση ηλικία 30 κάτι. 30 τόσο. Μιας και είμαστε σε θέμα COVID. Mm-hmm. Να πάμε λίγο. Μία πολύ πραγματικά συγκλονιστική συνέντευξη. Ήταν γνωστό ότι είχε νοσήσει ένας ιερέας, πολύ ένας αγαπημένος. Α, νοστής πολύ είναι ένας. Ναι, έχουν νοστήσει πολύ, κάποιοι κατέληξαν κιόλας. Δυστυχώς. Αλλά ο συγκεκριμένος ιερέας, ο οποίος πραγματικά ακούμπησε το θάνατο και είναι και πολύ συμπαθής, και είναι και ο ιερέας της Αγίας Παρασκευής εδώ πάνω στην Κοζάνη, έδωσε συνέντευξη στο Μέγκα. Και είπε ο άνθρωπος. Είναι στο live news. Στο live news, ξέρω εγώ ότι έδωσε, ναι. Και είπε ο άνθρωπος ότι ναι, το εμβόλιο είναι σωτήριο. Έχει χάσει κιλά, ακόμη ταλαιπωρείται, ακόμη είναι με τις φυσιοθεραπείες, ακόμη δεν είναι αρκετά έτσι δυνατός για να πεις ότι έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά του την παλιά. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και το μήνυμα που πέρασε είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι, Πάτερ, να σας άκουγαν και κάποιοι συναδελφοί σας. Θα πολύ. Είχαμε γλιτώσει πολλές νέες και μεγαλύτερες ζωές και στην περιοχή. Το λέω με αφορμή πολύ συγκεκριμένο γεγονός που και προσωπικά με τάραξε και όλη την Κοζάνη βεβαίως. Εντάξει, κοίταξε, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι λόγω της στάσης κάποιων ιερέων μέσα στις εκκλησίες και όχι μόνο ιερέων, έτσι. Νόσησαν και κάποιοι που βρέθηκαν μέσα στις εκκλησίες. Όταν μου λένε ότι σε συγκεκριμένη εκκλησία μικρού χωριού έφερνε και κόσμο εκτός και χωρίς μάσκες κτλ. Εκεί αρνητής. Την ευθύνη να στείλετε έναν άνθρωπο στον άλλο κόσμο, την περνάει από το μυαλό σας. Είναι μια μερίδα, έτσι πάντως τονίζουμε, μερίδα. Μην το τους πάρει όλους. Ναι, είναι αυτή η μερίδα. Αυτή η μερίδα που πλέον είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι, μερίδα. Πλέον, μετά από 2 χρόνια κορονοϊού. Δεν κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά και ποιοι είναι αρνητές και τι επικαλούνται οι αρνητές στο να εισηγηθούν με τη γνώση σε ανθρώπους που τους εμπιστεύονται τυφλά και δεν βάζουν τη λογική τους. Με τη γνώση να δεχτούν να μην κάνουν το εμβόλιο. Με τι γνώση ένας ιερέας μπορεί να εισηγηθεί υπέρ ή κατά μιας επιστημονικής πράξης, μιας ιατρικής πράξης. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ ωραία... Όχι όλο, σε καμία περίπτωση, αλλά περαστικά σας, Πάτερ. Με δάκρυα στα μάτια, θυμάται. Κύριε Σταθερή, όπως ήμουν εξαπλωμένος, άνοιξε την πόρτα. Με κοίταξε έτσι, ψηλός όπως ήταν, με μαύρα γένια, με το σκούρο. Και χάρηκαν τα παιδιά. Από εκεί πέρα δεν θυμάται. Χτυπήθηκε από τον κορονοϊό. Σκληρά, αδυσόπιτα. Σώθηκε και ευγνωμονεί. Ακόμα και οι γιατροί, εκεί που με βλέπανε και με κουράρανε, λέμε μπράβο Πάτερ, ένα μεγάλο θαύμα έγινε με σένα.
Αν οι πολίτες εξακολουθούν να έχουν από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, ο Παπανικόλας τους προειδοποιεί. Να μην πάθει κανένας. Να μην το πάθει. Γιατί άμα το πάθει, θα καταλάβει ότι το εμβόλιο είναι η σωτηρία, από ό,τι λένε και οι γιατροί. Ο κορονοϊός ανασταίνει, αρρωσταίνει. Αλλά είναι ένα ύπολο, ένας ύπολος ιός, ο οποίος χτυπάει όπου βρει κάτι αδύναμο. Η περιγραφή του καθηλωτική, οι εικόνες απόλυτες, ο κίνδυνος μεγάλος, η περιπέτεια αδιανόητη. Από τον Νοέμβρη για 2 μήνες σε ΜΕΘ, 3 μήνες σε απλή κλίνη. 2 μήνες ήμουνα διασωληνωμένος εκεί και στην πνευμολογική. Είχα πρόβλημα, δεν πονούσα τίποτα, να λέω ότι πονάω, αλλά ήταν ότι με τη... Τις καλωδιώσεις εδώ στο λαιμό, στη μύτη, στο χέρι. Ο κορονοϊός και η κατάκληση τον άφησαν μισό. Και όταν η μεγάλη νίκη ήρθε, άρχισε ο Γολγοθάς της αποκατάστασης. Εντάξει, η εικόνα, τον ήξερα τον άνθρωπο, τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τέλος πάντων εγώ ακόμη έχω την εικόνα του από την τον προνόσηση. Νέντοβιτς, τον Πανεκού, τον Πεχταράς, τον Νέντοβιτς, στο μπάσκετ. Ναι. Νέντοβιτς, ακόμα δεν έχει συνέλθει, αθλητής. Τι δεν ξέρω, ρε παιδιά. Το long COVID, θέλω να σου πω. Ο άνθρωπος δεν κινδυνεύσε. Αλλά οι συνέπειες του long COVID, αθλητής, έτσι. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του ακόμα. Σέρνεται. Ακούω πολύ κόσμο να ταλαιπωρείται με αυτό. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι ώρα είναι, Παναγιώτη? Θέλεις να σου πω ότι δεν πειράζει που δεν γίνεται 9 ημερός. Ο εμπορικός σύλλογος Κοζάνης προσπαθεί έτσι λίγο να μας θυμίσει αυτές τις συνθήκες και την Τρίτη, που θα ήταν η κορυφαία μέρα του 9 ημέρου στην Κοζάνη, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων. Κάτσε, συγγνώμη τώρα. Δεν έχουμε 9 ημέρου εδώ, δεν έχουμε στα Σέρβια, δεν έχουμε τσακωμούς, και ο Μπουκουβάλας δεν γράφει τίποτα. Μια χαρά όλα και ωραία. Δεν τσακώνεται. Έχουμε και την ησυχία μας, όσο και να πει. Δεν έχει κίνηση στη Δημοκρατία, πολύ με βολεύει. Μια χαρά. Χαλιά να κατεβαίνουν. Μέχρι τα ξημερώματα τα παιδιά να φωνάζουν. Η επίμαχη μέρα είναι η σημερινή, η αυριανή. Η σημερινή, το Σάββατο, που ήταν η κορυφαία μέρα των Σερβίων. Και πάντοτε ο κύριος Κυριακίδης και ο κύριος Μαλούτας έπαιρναν μια μέρα. Τι κάνει ο κύριος Κυριακίδης? Πρέπει να επέστρεψε από το εξωτερικό χθες. Για δουλειά ήταν. Θα παραμείνει αναπληρωτής δήμαρχος. Το σκέφτηκε στη Γερμανία και τώρα που ήρθε θα μας απαντήσει. Κάτσε, έπηξε το μυαλό του που λέει και ο Ζήκος και θα μας πει. Δεν ξέρω, δεν τον ρώτησα, σου λέω. Τον αναζήτησα και ήταν εκτός ο άνθρωπος για επαγγελματικούς λόγους. Τι θες να πεις? Όχι, θα δείξει. Σε ένα μήνα θα ξέρουμε. Θα διατηρηθεί στη θέση του? Νοέμβριο θα γίνει. Θα διατηρηθεί η συμμαχία Μαλούτα Μιχαλίδης Μανδράκου. Ναι. Άμα διατηρηθεί, θα παραμείνει ο κύριος Κυριακίδης. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω. Ή θα φύγει, θα αποχωρήσει. Μας ακούει. Άμα μας ακούει, ας πάρει τηλέφωνο να μας πει. Δείξε την αφίσα. Ο εμπορικός σύλλογος Κοζάνης γιορτάζει. Και θα έχει happenings, θα έχει ζεστό κρασί που Γερμανία γίναμε. Ποιος λέει, Χουάν, τι, DJ? Ο Μπατιάνης μάλλον έχει. Έλα, πού θα είσαι, ναι, θα έρθω. Ναι, Μπατιάνης. Χουάν Μπατιάνης. Χουάν, μ' αρέσει. Πού θα είναι, πού θα στηθεί αυτό? Θα έχει χαλπά. Τώρα Μακεδονομάχων, πιστεύω, και κέντρο πλατεία. Και μεγάλο, και Ελευθερίου Βενιζέλου. Και Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι. Δεν νομίζω πως στην πλατεία θα έχει κανένα λόγο. Και τι, είναι σαν η παλιά Λευκή Νύχτα που κάνει, ας πούμε, θα το κάνει τώρα. Μια μεριώτικη, δηλαδή θα έχουν χαλβά τα μαγαζιά. Γιατί κάπως... άλλη η Λευκή Νύχτα, γιατί να μην κάνω και μια Λευκή Νύχτα που συμφωνώ, την έκανα πάντοτε του Αγίου Νικολάου. Συμφωνώ. Παραμονή του Αγίου Νικολάου, ναι, παραμονή. Παρελάσει θα γίνουν. Παρελάσει θα γίνουν, Ευρωπαναγιώτη. Ωραία, αφήστε και από καλή πρωτοβουλία του εμπορικού σου. Μπράβο σα και να σα βγει. Να βγούμε να ψωνίσουμε, να ενισχύσουμε την τοπική αγορά. Παρελάσεις ασχολούνται όλοι με την παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Μετά τις 20 Οκτωβρίου, λέει, θα βγουν οι αποφάσεις. Θα δείτε, παιδιά. Η πρόθεση όμως της κυβέρνησης, που ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι να γίνουν παρελάσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, Σέρβια και Κοζάνη είναι πιθανό να δούμε παρελάσεις. Είναι η πρόταση. Πάντως, η κόρη μου πρόβες δεν κάνει με το σχολείο. Ναι, επειδή το είπαμε χθες, εκεί τι έγινε. Τι Γιούργια θα βγουν τα παιδιά. Ναι, τις άλλες φορές θα γίνεται χαμός. Τι λες, ρε, πότε θα τσακωθούν όλοι με όλους, πού θα κάτσεις εσύ, γιατί είμαι μπροστά από αυτόν, ποιος θα πάρει τη σημαία, ποιος θα γίνει δημιουργή. Θα τους πούνε 7 του μήνα ότι 11 κάνετε παρέλαση. Στα Σέρβια θα τους πούνε 7 του μήνα ότι στις 10 κάνουν παρέλαση. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνουν παρέλασεις. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Εγώ από τις δικές μου προσδοκίες. Κι άλλος γάμος. Α, όχι. Δεν υπάρχει προετοιμασία στα σχολεία. Αυτά λύνονται, θα μου πεις, δεν είναι προβλήματα. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αύριο 2 πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
Η μία ξεκινάει στις 10, από τις 10 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Αύριο στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, ο Μελισσοκομικός Σύλλογος κάνει τη γιορτή μελιού. Μπορείτε να πάτε, να γνωρίσετε από κοντά τους παραγωγούς, να γνωρίσετε τα προϊόντα, θα έχει ωραία happenings, νομίζω πως θα στηθεί πάρα πολύ ωραία, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Και είναι ωραία να γνωρίσουμε και το ωραίο φυσικό προϊόν του μελιού και όλα τα υπόλοιπα, βασιλική πολιτή, πρόπολες κτλ, που είναι πολύ πολύ χρήσιμες και θρεπτικές. Και να κάνουμε και την ωραία μας τη βόλτα, στην ωραία μας πλατεία, λίγο έτσι να βγούμε. Αυτό ισχύει για όλους εσάς που δεν ανήκετε στην ομάδα και στην κίνηση Κοζάνη το Αποσυναζής. Γιατί εσείς που ανήκετε σε αυτή την κίνηση, ξέρετε τι θα κάνετε αύριο το πρωί. Στις 11 θα βρεθείτε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι, το ξέχασα, ντροπή. Στην αίθουσα τέχνης, πώς είναι. Στην αίθουσα τέχνης είναι, έχεις δίκιο. Αύριο στις 11 λοιπόν στην αίθουσα τέχνης. Η κίνηση με την αίθουσα τέχνης πάντα έτσι είναι, καλλιτεχνικές ψηφιακές περισσότερο. Πώς ήρθε. Για να ψηφίσετε, not, είναι ένας υποψήφιος, δεν υπάρχει λόγος. Ο Χάρης Κουζιάκης. Το Χάρη του Κουζιάκη, ο οποίος θα είναι ως μόνος υποψήφιος ο επόμενος επικεφαλής της κίνησης. Και υποψήφιος δήμαρχος, λογικά. Φυσικά, πώς αλλιώς. Θα γίνει φυσικά μια γενική συνέλευση και εκεί θα ακουστούν και όλες τις εισηγήσεις για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κίνησης, πού θέλει να το πάει γενικώς. Εγώ νομίζω πως είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις έτσι, πολιτικές του Δήμου Κοζάνης. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να υπήρχε άλλος ένας υποψήφιος, ακόμη και αν υπήρχε φοβορή. Γενικά είναι καλό. Αλλά πάντα τις εκλογές δεν είναι. Για τα κόμματα και τις κινήσεις και. Να υπάρχει ένα ρεπερδεμένο διάλογο. Δεν θα ήταν πιο ωραία, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων. Καλή επιτυχία στο Χαρικουζιάκη. Καλή θητεία στο Χαρικουζιάκη. Τι επιτυχία. Αφού βγαλμένος είναι πριν φτάσει η αυριάνη ημέρα. Λοιπόν, πριν σου πω για σινεμά, θα μου πεις για την nightlife. Χρήστο, στείλ το μου λίγο. Ανοίγει τον Τάντα. Δεν ξέρω πότε, αλλά ανοίγει. Αλήθεια. Επειδή ακούγονται αδιάφορα, θα ανοίξει, αν θα ανοίξει, αν θα γίνει. Πώς θα ανοίξει τον Τάντα, εμβολιασμένοι only. Υποχρεωτικά. Και τα παιδιά. Επειδή είναι πιο μεγάλο μαγαζί, βολεύει κιόλας. Θα εμβολιάσετε τα παιδιά σας να πηγαίνουν στον Τάντα. Α, τα πετώ. Όπως πηγαίνουν τώρα στο Λαβ, στο Λακάζ, στην Αποκάλυψη, στο Μούι, στο Βατρακούκο που έχω χθες. Ο Βατρακούκος δεν είναι κλαμπ. Δεν είναι κλαμπ, αλλά είναι, θα σου πω, ιστορικός χώρος. Ιστορικός χώρος, είπε. Εσωτερικός. Α, εσωτερικός, είπα κι εγώ. Τον ανακαινίζει το κάτω χώρο, από τη μεριά του πεζόδρομου. Έτσι. Η άλλη πλευρά ποια είναι. Η άλλη πλευρά είναι από τη μεριά της Μουράτ, δεν είναι. Α, ποιος είναι ο Βατρακούκος. Συγγνώμη. Το δίχτυο συνεχίζει κανονικά. Ναι. Στην Πτολεμαϊδά είναι αρκετά ωραία μαγαζιά, έτσι έχουν κόσμο. Άρα εσύ μου ανακοινώνεις σήμερα ότι θα ανοίξει τον Τάντα. Τώρα τον άμεσα ή τα Χριστούγεννα. Όχι, όχι, έρχεται. Τώρα σε τρεις εβδομάδες, σε δύο. Α, όχι τώρα να με πας Δεκέμβρη. Απόψε το βράδυ το Λαβ μετακομίζει στο Κύκλον. Αλήθεια. Και όσοι θέλετε να πάτε στο Κύκλον. Κοσμοκίνηση δηλαδή για μας τους μεγαλύτερους. Τα ταξί πληρωμένα, γεωροτάξι πληρωμένο. Στο να πάω ή στο να έρθω και στα δυο και στις δύο διαδρομές. Αλήθεια. Νομίζω. Γιατί θα έχει κανένα event. Όχι, εκεί θα γίνει η ιστορία. Έτσι. Και θα πας. Σήμερα. Ναι. Πάντως και το γεγονός ότι μετακομίζεις στο Κύκλον δεν σημαίνει ότι εκεί μπορώ να χορέψω. Όχι, το χορός απαγορεύεται όλοι καθήμενοι. Απλά βολεύει, είναι λίγο. Βολεύει περισσότερο για καθήμενους στο Λαβ. Γιατί. Είναι πιο μεγάλο μαγαζί, έχει περισσότερες καρέκλες τραπέζια. Το Λαβ. Το Λαβ, το Κύκλον, συγγνώμη. Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Τι λες. Ναι, έχει και πίστα βέβαια. Αυτό λέω. Ναι, τώρα να την έχεις την πίστα εκεί. Να παίζει ο DJ τι παίζει και εγώ να κάθομαι. Τι κακό κι αυτό. Τι να κάνω τώρα. Επίσης να σας πω, επειδή ρωτάτε για την Καστοριά, δυνητικά έστω και για την Κοζάνη, αλλά δεν υπάρχει σήμερα τέτοιο ενδεχόμενο, θα δούμε την Τετάρτη. Ανάλογα με την πορεία των κρουσμάτων. Οι γάμοι γίνονται κανονικά τα γλέντια στα κέντρα με μουσική. Δηλαδή μπορεί στο mini lockdown να απαγορεύει τη μουσική, αλλά μέχρι τη μία, άντε μία και να φύγετε από το κέντρο, γιατί μετά θα σας γράψουν. Αν πάει Κοζάνη σε lockdown, τα γραβεία εύλωρα, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο προς το παρόν. Στην Καστοριά λοιπόν μπορείτε να πάτε κανονικά στους γάμους, με μουσική. Ο χορός απαγορεύεται και στους γάμους. Άλλο ωραία λύκη. Τι να πω τώρα. Εκεί τώρα επειδή πιάνεσαι οι δρόνες, ξέρω εγώ. Πού πιάνεσαι οι δρόνες, πάτε μας ανηφικά τώρα, όλοι γίνεται χαμός και εσύ και στα γλέντια τώρα πιάνεσαι οι δρόνες. Πιάνεσαι οι δρόνες, να πιάσεις το. Να πιάσω μαντήλι. Μαντήλι, αντισηπτικό.
Με αντιλάκι αντισηπτικό, μια χαρά. Πιάστε αντισηπτικό. Γιατί και επίσης υπάρχουν και DJ μετά και χορεύουν τα. Οι χορέψτε να βάζουν μόνο σκρόπια που λένε. Σκρόπια, γιατί δεν βάζετε σκρόπια. Σκρόπια. Σκρόπια, πώς το λέτε. Σκρόπια λοιπόν, εντάξει. Μπεράτ, ξέρεις και τέτοια. Μπεράτι. Μπεράτι, 11. Μένω μπεράτι, 11 να φτιάξει. Ναι, αλλά έχει και ποντιακά σκρόπια. Έχει, μια χαρά έχει. Μικρασιάτικα. Ωραία, τα βολέψαμε. Και το ροδάφνον είναι ανοιχτό. Ανοιχτό. Ναι, αλλά δεν μπορείς να χορέψεις και εκεί. Ναι. Οι πόντες ορίζονται ειδικά πάνω. Δηλαδή θα ακούσω εγώ και μετζέ και δεν θα σηκωθώ, πώς να γίνει, ας πούμε. Χωρί θα γίνουν. Τώρα που το πει λίγο πιο το τράβηξε, να δούμε τι θα γίνει με τι παρελάσει έξω και μετά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τι παρελάσει. Επιτρέπονται οι χωροί. Χωρί χορό. Οι χωροί χωρί χορό. Τι να τον κάνω, καλέ, το χορό χωρί χορό. Τι, να πάω να δείξω το φουστάνι μόνο. Ναι, έχουμε κατανομή από τον Μάκη τον Εσιάδη, ο οποίο κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Μπράβο, βρε Μάκη. Δηλαδή, μπράβο σου. Είναι δύο χρόνια πέμπτη στα κρούσματα. Γιατί η περιφέρεια δεν. Η περιφέρεια έχει άλλε δουλειέ. Τα κρούσματα τη Πέμπτη, λοιπόν, 3 στα Γρεβενά, 0 στη Δεσκάτη, 18 στην Καστοριά, 4 στο Άραβο Κροστικό, 0 στο Νεστόριο, 19 στην Κοζάνη, 20 στην Ορδαία. Προσέξτε λίγο αυτό που θα σα πω, 0 στο Βουλβεντό, 2 στο Βόλιο, 7 στα Σέρβια. Μου κάνει εντύπωση. Και στη Φλόρινα, 5 στη Φλόρινα και 4 στο Αμίντεο. Την Πέμπτη. Αυτό το επτάρι στα Σέρβια. Περίεργο. Ναι. Δεν είχαν θέμα. Σέρβια βλέπει εδώ τελευταία. Προσοχή. Ούτε ιδιαίτερα το Βόλιο. Ορδέα έχει μεγαλύτερο θέμα. Από την Κοζάνη. Κοζάνη βλέπω τις τελευταίες μέρες και αυτή ανεβαίνει. Εντάξει, Καστοριά έχει ένα θεματάκι έτσι. Να μην Καστοριά, άμα δεν είχε θεματάκι, δεν θα ήταν στο κόκκινο. Λοιπόν, θα. Είχαμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και αυξήσει θανάτων. Έτσι. Είχαμε 14 θανάτους σε μια εβδομάδα. Στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία, νέους θανάτους. Νέους θανάτους. Έτσι. Δυστυχώς. Και φοβάμαι ότι έχουμε άλλους δύο, αν βλέπω καλά, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σήμερα. Δύο, τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, τέσσερις. Ήταν 2.39 και είναι 2.41. Πρέπει να το τσεκάρω όμως. Γιατί. Λοιπόν. Θα δείξω σινεμά και θα σας πω μάλλον σινεμά και... Πήγες στη James Bond. Ναι. Πάρε μου το ζήτηση να κάνουμε την κλήρωση. Φυσικά και πήγα την Πέμπτη στην πρεμιέρα. Ξέρεις τι με ενοχλεί πολύ. Σε όλες τις πόλεις γίνονται τα events για την πρεμιέρα. Τώρα θα εισηγηθώ στον κύριο Χαλκίδη. Χαιρετισμούς κύριε Τέλη μου. Θα κάνουμε και εμείς τέτοια. Θα κάνουμε events, ρε παιδί μου, γιατί πού να το βάλει η Κοζανίτσα τη γεννούργια την τουαλέτα και το φουστάνι να το δείξει. Θα πηγαίνουμε κι εμείς. Έβλεπα όλα στην Αθήνα. Πήγε η πριγκίπισσα με τον πρίγκιπα. Τώρα θα μου πει, ήταν και ο Ντάνιελ Γκρέγκ εκεί. Με ολόχρυσο φόρεμα και ουρά στην πρεμιέρα του James Bond. Εμείς γιατί παραπίσω, εμείς. Θα κάνουμε events κανονικά κι εμείς. Σ' άρεσε. Ναι. Μόνο η Έλλη Θεοδωρίδου που έβαφε κάποτε τις πολύ ωραίες. Πού, μπράβο. Έχουμε το ζήσει. Πριν βγούμε, πριν βγει ο ζήσεις, πριν βγει ο ζήσεις, δεν να πούμε ότι έχουμε δύο θανάτους από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης επιπλέον. Είναι καινούριο, δυστυχώς. Ζήσει. Ζήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις. Σαν εδώ στο τέννις μας. Συγγνώμη. Στο τέννις μας λέω, στο τέννις. Α, στο τέννις, στο τέννις. Συγγνώμη που διακόπτουμε την προπόνηση, όχι, λοιπόν. Όχι, τελείωσα, τελείωσα. Α, τελειώσες, εντάξει. Ζήση μου, άκουσέ με τώρα τι θα κάνουμε. Θα κληρώσω πρώτα, για να ανοίξω τις λίστες. Πανικός. Θα κληρώσω πρώτα την μία διπλή για το Τζουβέλα, σήμερα στις 8 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και θα μου πεις, τώρα είναι κυρίως για τα παπούτσια, αλλά προφανώς υπάρχουν και γι' αυτό. Θα μου πεις ένα νούμερο από το 1. Είστε με τα... πότε προλάβατε και σηκώσατε 234 τηλέφωνα. Από το 1 μέχρι το 234, κάτσε να πάω πάνω και ξεκινάς από τώρα. Stop. Μαρία Καρακώστα, θα πας στο ταμείο στις 7 η ώρα, 7 και 4 στο Υπαίθριο. Θα δώσεις το όνομά σου, θα πεις ότι είναι η κλήρωση από το top. Και θα μπεις εσύ και άλλος ένας μαζί σου και θα περάσεις πολύ ωραία στη σημερινή παράσταση. Και τώρα θα κληρώσουμε το ένα από τα δύο παπούτσια και πάλι θέλω από το ένα, κάτσε να ανέβω, μέχρι το 238 και πάμε. Τον έχασα. Έπεσε γραμμή και με ποιος θα με κληρώσει τώρα και ξανά.
Έλα να τον ξαναπάρουμε. Τι έγινε, Βρεζίση, ξαφνικά? Ξέρω εγώ, έπεσε η γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να το ξανακάνουμε από την αρχή. Πάμε από τώρα. Stop. Άνδρας. Και μάλιστα θέλει το νούμερο 32 και είναι ο κύριος Βασίλειος Ταμπούρης. Να τα χαρείτε, να τα περάσετε, θα περάσετε από Δευτέρα από το top να τα παραλάβετε μαζί με την τσάντα. Το νούμερο 32 είναι το κόκκινο, έτσι. Να τα χαρείτε, κύριε Βασίλη Ταμπούρη, δώρο από τον Πάπστα και από εμάς. Ζήσει όλα καλά. Καλά, παιδιά, εντάξει. Κάτι συγκλονιστικό, εκτός από αυτό που μου είπε ο Παναγιώτης και μου μαύρισε την ψυχή. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω την αύξηση. Ενώ ο αριθμός, συγγνώμη, ο αριθμός του πίνακα είναι 241 από 239 την ναι, Τρίτη. Ναι. Δεν βλέπω αναδήμο αύξηση, άρα δεν ξέρω πώς είναι κάποιο λάθος στο πίνακα. Εύχομαι να είναι λάθος και να μην. Εμείς σωστά είπαμε ότι έχουμε δύο θανάτους περισσότερο, αλλά δεν μου βγαίνει στο άθροισμα των πέντε δήμων αυτό. Θα το δούμε. Ζήση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου είπε προφανώς Παναγιώτης τα χθεσινά βραδινά, έτσι, εντάξει, νομίζω. Τι μου είπε, συγγνώμη, τα. Ναι, τα είπαμε. Τα night life. Τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα εννοώ, δεν είναι. Και τα κλεισίματα των μαγαζιών. Ναι, το θέμα είναι ήταν μεγάλα, πολυμελή κλιμάκιο, δηλαδή πολυμελές. Ναι, ναι. Δέκα νομίζω άτομα σε κάθε μαγαζί πρέπει να πούμε. Ναι, δηλαδή ήταν. Τόσοι ήταν οι πελάτες. Αμάν, παιδιά. Με πολιτικά, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Είναι λίγο ζόρι. Μάλλον δικαιώνονται κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν κλειστά τα μαγαζιά τους το προηγούμενο εβδομάδα και έλεγαν ότι άμα ανοίξουμε δεν τη γλιτώνουμε. Δεν γλιτώνουμε. Και, δεν γίνεται... και το κάναν την προηγούμενη και απορούσαμε γιατί εγώ απόρρισα. Πήγα να πιω ένα ποτάκι εκεί και απόρρισα. Μαγαζί προχθές άνοιξε, ξέρεις, ήταν κλειστό και άνοιξε πολύ αργά τώρα, 4 ώρα. 4 η ώρα για ποιους άνοιξε? Άσε, μέχρι τις 9 είχε κόσμο. Μην τα λέμε όλα, εντάξει. Μέχρι τις 9 το πρωί, χάραξε. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, δεν έχουν έρθει φοιτητές, τώρα θα έρθουν αυτή τη βδομάδα. Όχι, τώρα ανοίγουν. 11 δεν ανοίγουν. Δεν πήγε πιο πίσω η έναρξη. 11. Άρα φαντάσου να βγαθούν και 5.000. 11 παιδιά, εμείς εδώ δεν έχουμε. Έχουμε αργία. Παραπάνω νομίζω. 6.000. Πάντως παρά τον κακό καιρό, έτσι, γιατί έβρεχε και λοιπά. Είχε κόσμο νομίζω έξω. Δηλαδή, εγώ που ήμουν έξω, αυτό λέω. Σαν να είδα κόσμο, ξέρω. Ναι, εντάξει, εγώ στο Βατρακούκο, ας πούμε, ήταν γεμάτο σχεδόν. Χθες. Μετά τον James Bond που πήγα, που να πάτε στο James Bond, έτσι. Στην βραδινή πήγες. Πάτε, να πας. Ναι. Ζήσε, πήγες James Bond. Όχι, εδώ τον έπαιρνα για ρεπορτάζ και μου έκλεινε το τηλέφωνο τώρα. Τι να κάνω, ο Ντάνιελ Γκρέγκ σου έκλεινε το τηλέφωνο. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, πλάτσο να πούμε. Ο Παναγιώτης σου έκλεινε το τηλέφωνο. Είναι διαφορετική ταινία και πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι διαφορετική η ταινία. Είναι ένα διαφορετικό James Bond. Να πάτε όπως και να έχει ζήσει. Να πα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα. Φιλιά πολλά. 7 και 9.30 αίθουσα 1. No time to die. Αγαπημένο Ολυμπιόν, να πάτε, γιατί είναι και η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Γκρέγκ ως James Bond. Είναι ένας διαφορετικός James Bond, λίγο πιο ευαισθητούλης. Να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Δεν θέλω η επόμενη. Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου, ναι, είμαι παραδοσιακή, δεν θέλω να μου τα αλλάξει τώρα. Βγάζετε μια γυναικεία φιγουρά, αλλά... γκέι, πες γι' αυτό. Όχι ρε παιδιά, όχι, εγώ είμαι σταθερός άνθρωπος. Όχι. Ούτε γυναίκα να είναι. Σταθερές αλλάζουν όμως. Μισό λεπτό. Γιατί να μην δεν είμαι. Σε μερικά πράγματα δεν θέλουν να αλλάζουν. Να βγάλουν μια άλλη φιγούρα. Ναι. Δηλαδή πώς είναι αντίστοιχα το Mission Impossible, ας πούμε. Να είναι Αφροαμερικανός. Όχι, πώς θα είναι Αφροαμερικανός. Πρέπει να είναι Άγγλος. Πρέπει να είναι Βρετανός με την. Τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν δηλαδή Άγγλοι ή Αφροαμερικανοί. Τι θέλω. Εγώ την κλασική αυτή την προφορά, την τέτοια. Δεν ξέρω. Θέλουν να είναι. Τον πήρες μπροστά, μπορούμε να τον ξανακάνουμε νέο και να τον ξαναβάλουμε. Ξενέρωμα. Εκεί είμαι κολλημένη εγώ. Ξενέρωμα. Ένα τέτοιο δε σουλούπι βρείτε. Για μένα είναι τον αγαπημένο. Αλλά να πάτε να το δείτε. Δεν υπάρχει διάλειμμα στο Olympion. Οπότε ό,τι είναι να πάρετε, πάρτε το. Όχι, όχι. Το κυλικείο παραμένει ανοιχτό. Ναι, αν θέλετε να σηκωθείτε, δεν θες να σηκωθείς όμως κατά τη διάρκεια της ταινίας. Σε κρατάει. Και πρέπει να το πω πεντακάθαρο. Με απόλυτη τήρηση των μέτρων. Είναι μεικτός χώρος. Που σημαίνει ότι φοράς μάσκα σε όλη τη διάρκεια. Ναι. Αλλά ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid. Rapid 48ωρο. 48ωρο rapid. Μεγάλη απόσταση. Ακόμη και αν χρειαστεί να πας στο κηλικείο.
που θα πρέπει να το κάνετε αυτό νωρίτερα, γιατί όπως είπε ο Παναγιώτης, δεν υπάρχει διάλειμμα. Αν θες να πάρεις κάτι, θα σηκωθείς, αλλά εντάξει, θα χάσεις από την ταινία, δεν το συζητώ. Και σας πενθυμίζουμε ότι εκεί στο Κηλικείο υπάρχει ένας υπέροχος χώρος, το είχε αναφέρει και ο Παναγιώτης παλιότερα. Μπορείς, αν θέλεις, να πάρεις όποια αφίσα θες από τις διαθέσιμες, δωρεάν, έτσι, για να διακοσμήσεις τους χώρους σου ή γιατί θες να έχεις κάτι από, από παλιές ταινίες. Αγαπημένο Ολύμπιον, λοιπόν, 7 και 9.30, No Time to Die. Και για τους μικρούς φίλους, αίθουσα 2, μία προβολή στις 7, Croods 2. Είναι παιδικό, δεν το ξέρω. Croods, όχι Croods. Croods, Croods, όχι, δεν είναι Croods. Επίσης, στην Τρίτη έχει μια συνέντευξη τύπου το Διπεσέ, γιατί κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Καραξαναρίδη, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε προώρα πριν μερικούς μήνες. Πολύ προώρα και πολύ απότομα και πολύ. Φεστιβάλ Αεραστεχνικού Θεάτρου, θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το φεστιβάλ, φυσικά. Οι αεραστεχνικές ομάδες, νομίζω όλες. Νομίζω όλες. Νομίζω όλες. Με πολύ καλές παραστάσεις. Κάποιες ήδη έχουν παιχτεί, κάποιες θα παιχτούν νομίζω πρώτη φορά. Ναι, έτσι είναι. Το νερόδραμα, ας πούμε, νομίζω πρώτη φορά. Έτσι είναι. Το εισιτήριο είναι 7 ευρώ, μπορείτε όμως με 21 να παρακολουθήσετε όλες τις παραστάσεις. Ναι, όλες οι θεατρικές και στην εναλλακτική σκηνή πάνω. Όλες οι θεατρικές παραστάσεις παίζουν διήμερο. Πλην της Ροξάνης που παίζει τρίμερο. Τρίμερο κλείνει κιόλας, έτσι. Ναι. Ο κύριος Κέφαλος που είναι. Είναι ακόμη η πρόεδρος του Διπεθέα, ο κύριος Κέφαλος. Καλέ είναι. Ναι, γιατί, άκουσες κάτι άλλο. Όχι, λέω επειδή θα αλλάξει ο κύριος Μαλούτας. Σαν τη Δημάρχουσα, ο κ. Κέφαλος τον κρατήσει, ας πούμε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, εγώ γιατί να το ξέρω. Ο κ. Μεριανθόπουλος μένει. Δεν ήταν να φύγει. Δεν ήταν να φύγει το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω. Νομίζω θα φύγει, εκτίμηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί η κατάσταση στο Διπεθέ. Δεν το γνωρίζω. Θα βγούμε, εδώ είμαστε. Οι καλοκαιρινές παραστάσεις πώς πήγαν, έτσι. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, θα βγεις. Έχεις κανονίσει. Πήγανε καλά. Πού θα πας. Ναι. Για φαγητό, για ποτό. Το σπίτι, μάλλον. Βγήκα χθε. Έναν οικονομικό απολογισμό πάντως να τον βλέπαμε κάποια στιγμή. Το παραστάσω. Έχει και τώρα παράσταση το ΔΠΘ. Όχι στην Κοζάνη. Έπαιξε το προηγούμενο τρίμερο. Είναι αυτό που είδες εσύ, το ωραίο. Έπαιξε το προηγούμενο τρίμερο στην αίθουσα τέχνης και τώρα κάνει την περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη είναι σήμερα. Μάλιστα. Ναι. Κάτι άλλο. Θυμίζει καλά μια παράσταση που είχα πάει να δω με τη Δημοπούλου. Είχε κάνει και εκείνη ένα φεστιβάλ εναλλακτικού θεάτρου. Εναλλακτικού. Είχα δει τη γυναίκα τη Ζάκυθος. Ωραίο. Σολομού. Σολομός δεν είναι, γυναίκα τη Ζάκυθος. Ναι, πήγα και εγώ να το δω. Ήταν βέβαια. Καλό. Ήταν. Παραλλαγή, ξέρεις. Δεν νομίζω ότι θα γελάσω πολύ τώρα. Ήταν παραλλαγή, ήταν, ξέρεις. Δεν ήταν το straight το έργο. Ήταν το πειραγμένο το έργο. Δεν ήταν γυναίκα, άντρας έπαιζε. Τι? Νομίζω έφυγα στο διάλειμμα. Νομίζω ξαφνικά πρώτη φορά που ντροπή σου, Παναγιώτη. Έφυγα. Ήμουν πάνω από στον εξώστη τη χώρα. Ναι, κάποτε κάναν διαλύματα και μπορούσε να φύγει. Ναι, τώρα δεν κάνουν και διάλειμμα, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπόρεσα πραγματικά, δηλαδή. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Έτυχε μια φορά να μην σ' αρέσει μια παράσταση. Δεν έχει σημασία. Ναι, δεν στιγματίζει αυτό. Έκανε, η κυρία Δημοπούλου έκανε εξαιρετική δουλειά στο παιδικό, στα εφηβικά. Στα τμήματα. Στα εξαιρετική δουλειά και μπράβο. Αλλά στο κεντρικό το Διπεθέ απομάκρυνε πολύ κόσμο. Επιλογές μάλλον ήταν ατυχή σα. Γιάννη Καραχυσαρίδη. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τον μακαρίτη του Γιάννη Καραχυσαρίδη. Λίγο ακόμα να μένε. Δεν το συζητάμε. Άρα έχετε πάρα πολλές επιλογές για σήμερα το βράδυ, όπως καταλάβατε. Θέλετε να πάτε σε μαμά, θέλετε να βγείτε έξω, θέλετε να πάτε σε κλαμπ, θέλετε να πάτε σε εστιατόρια. Στα γεγονότα τραγουδάτε κι εσύ. Ναι. Τραγουδάτε. Μπράβο, Παναγιώτη. Είναι εξαιρετική. Γιατί την είδες. Φαίνεται ότι πολλές συμμετοχές και το συμμετέχουν χοροδίες εδώ. Χοροδία. Εθνική λυρική σκηνή, τρεις διαφορετικές νύχτες με τρεις διαφορετικές χοροδίες. Τη χοροδία του Δημοτικού Οδείου Πτολεμαϊδας, το Δημοτικό Οδείο Κοζάνης και τη μεικτή χοροδία Δωματίου Κοζάνης. Ως προς το εμάς, σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Ναι, για το τρίμερο της Κοζάνης μιλώ, στην αίθουσα τέχνης. Και να σου πω ότι εμείς. Δεν μπορούμε, εμείς είμαστε τρίτη χοροδία, από τραγουδάει την τρίτη μέρα. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις άλλες δύο. Γιατί? Γιατί, όπως επίσης δεν θα κάνουμε πρόβα μαζί με όλο το έργο, ναι, και φυσικά και μαζί, γιατί η χοροδία αντιμετωπιζόμαστε ως κοινό, ναι, και θα πρέπει οι αντιδράσεις μας να είναι αντίστοιχες με σένα που θα είσαι από κάτω. Οπότε εγώ δεν έχω script. Δεν έχω σενάριο. Ναι. Ναι, ξέρω μόνο τα τραγούδια που λέω. Ενδιαφέρον για τους θεατές. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και αυτή για μας τους θεατές έχουμε. Παράσταση, αυτή. Εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Όλο τραγούδι θέλω. Όχι, όχι. Έχει πολύ πρόζα. Έχει πρόζα. Ναι.
Γιατί εμείς, εμείς λέμε 5 τραγούδια, 6 αυτό. Γιατί τα musical τώρα διάβαζα την Diana Diana's musical. Musical τώρα στο Netflix. Diana's musical. Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι ωραίο, δεν ξέρω. Ναι, δεν τα musical τα λατρεύω. Αν ξέρεις αλλά... το La La Land. Μόνο αυτό άρεσε. Και το Moulin Rouge. Ναι, δεν σ' άρεσε η Mary Poppins, ας πούμε. Δεν σ' άρεσε το West, West Side Story. Δεν σ' άρεσε το Mamma Mia. Λίγο το Chicago. Λίγο το Mamma Mia. Το Moulin Rouge κάπως και πολύ το La La Land. Σε κουράζουν τα τραγούδια. Τα υπόλοιπα δεν τα είδα καν. Να τα δεις όμως. Θα δω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο, προτιμώ να στεναχωρηθώ λίγο πάλι, αλλά δεν ξέρω. Τι θα πεις, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα κερδίσουμε. Ε, μάλλον. Να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να συνεχίσετε να βλέπετε το channel γιατί σας κάνει καλό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ό,τι γίνεται top and στο top. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.